Καλησπέρα σας. Αρχίζουμε την εκδήλωση και ως συνήθως, όπως κάθε φορά, η κυρία Βλάχου θα μας πει ένα επικοινωνιακό γεγονός. Λοιπόν, το επαιτειολόγιο μας σήμερα το έχει γράψει ο κύριος Βουτσινάς. Μέρες του Σεπτέμβρη διάγουμε και το επαιτειολόγιο μας λαμπρύνεται από τη δόξα των Αΐανα τους αιώνες ναυμάχων της Σαλαμίνας. Ήταν η 22η του Σεπτέμβρη του 480 π.Χ. όταν ο ενωμένος στόλος των Ελλήνων με επικεφαλή στο Σπαρτιάτη Ευρυβιάδη και τον Αθηναίο Θεμιστοκλή καταναυμαχούσε στο στενό της Σαλαμίνας τις υπέρτερες δυνάμεις και την αλαζονία του Πέρση βασιλιά Ξέρξη του Πρώτου. Η μεγίστη σημασία του Μαραθώνα της Σαλαμίνας των Πλατεών για τη σωτηρία της Ευρώπης και του πολιτισμού της από την επέλαση της ασιατικής βαρβαρότητας έχει επισημάνθηκε και φέτος από σπουδαίους αναλυτές εις τιού των βαθμών ώστε να διερωτηθώ αν θα πρόσθετα εγώ κάτι καινούριο που δεν έχει υποθεί ως τώρα. Θα αναφερθώ στο έργο όλων των αεροπόρων μας για την υπεράσπιση της ιερής πατρίδος μας. Οι Έλληνες από τα βάθη των αιώνων της ιστορίας τους λάτρεψαν τους εθέρες και θέλησαν να τους κατακτήσουν. Ο μύθος του Ικάρου και του Δεδάλου συνδεδεμένος με το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, αιώνια γαλάζια πατρίδα μας, μαρτυρά τον πόθο που έγινε πραγματικότητα το 1908 με τη δημιουργία της Αεροπορικής Υπηρεσίας Στρατού, στις πρώτες πτήσεις της αεροπορίας ως σημαντικά ορόσημα καταγράφονται. Η πρώτη πτήση του Εμμανουήλ Αργυρόπουλο με αεροσκάφος τύπου Νιούπορτ, η πρώτη πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους από τον υπολοχαγό Δημήτριο Καραμπέρο, ο πρώτος θάνατος Έλληνα αεροπόρου του Αλεξάνδρου Καραμαλή, η δημιουργία της Ναυτικής Αεροπορικής Υπηρεσίας και του Λόχου Αεροπόρων. Στη συνέχεια, η αεροπορία συμμετείχε στους Βαλκανικούς πολέμους. Το 1913 πραγματοποιήθηκε η πρώτη παγκοσμίως πολεμική αποστολή ναυτικής συνεργασίας από τον υπολοχαγό Μιχαήλ Μουτούση και το σημεοφόρο Αριστίδη Μωραϊτίνη, όπως και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με τη δημιουργία των πρώτων μοιρών διώξεως, αναγνωρίσεως και βομβαρδισμού, την εκτέλεση αερομαχιών, νυχτερινών επιδρομών, ανθυποβρυχιακών ερευνών και προσβολών στόχων. Χάριν της εστίασης στην παρούσα επιτυχιακή αναφορά, ας επιτραπεί ένα άλμα στον ιστορικό χρόνο με ενδιάμεσο σταθμό σε τρία σημαντικά ορόσημα. Την ίδρυση του Υπουργείου Αεροπορίας 1930, της Σχολής Αεροπορίας 1931, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας 1934 και την παραλαβή νέου τύπου αεροσκαφών. Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 28 Οκτωβρίου 1940, η αεροπορία, χάριν της απαράμιλης αυτοθυσίας των πληρωμάτων της, κατόρθωσε να παρεμποδίσει τη δράση της πανίσχυρης Ιταλικής αεροπορίας, να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις κινήσεις του εχθρού, να καταστρέψει σημαντικές εχθρικές γραμμές ανεφοδιασμού και να παράσχει προστασία στα φύλλια στρατεύματα. Ο εντοπισμός της Ιταλικής μεραρχίας Τζούλια και το κατόρθωμα του υπολοχαγού Μαρίνου Μητραλέξη που εμβόλισε με τον έλικά του Ιταλικό αεροσκάφος, αφού εξάντλησε τα πυρομαχικά του, είναι δύο σημαντικά επιτεύγματα της αεροπορίας στην περίοδο εκείνη. Ποιος ήταν όμως ο παράτολμος αυτός αεροπόρος που παραβιάζοντας κάθε λογική και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του εμβόλισε το εχθρικό αεροσκάφος? Ο Μαρίνος Μητραλέξης γεννήθηκε το 1916 στη Μήλα Μεσσηνίας. Τον Οκτώβριο του 1936
εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας, από όπου αποφύτησε με το βαθμό του ανθιποσμηναγού χειριστή τον Αύγουστο του 1938. Ο πόλεμος τον βρίσκει να υπηρετεί στην 22η μοίρα δίωξης με έδρα τη Μεγάλη Μίκρα, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, η οποία πετούσε με αεροσκάφη πολωνικής προέλευσης PZL P24 τα θρυλικά γεράκια. Η αεροπορία μας άγουσα ήδη τη δεύτερη εκατονταετηρίδα της και έχουσα τις ιστορικές δέλτους της πλειάδα ανίκητων Ικάρων, πολλοί από τους οποίους με τίμημα την πολύτιμη για την πατρίδα ζωή τους, προόριστε να υψηκρατεί τα γνωστευτεί ανά τους αιώνες. Τιμή αιώνια και δόξα στους υψηκρατούντους αεροπόρους μας. Κωνσταντίνος Βουτσινάς. Ένα δύο. Ναι, είμαστε εντάξει. Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε τον καθηγητή σε όλους γνωστό Νότι Μαριά και να μας μιλήσει για ένα πολύ επίκαιρο θέμα για τη μετανάστευση. Συγκεκριμένα ο τίτλος της ομιλίας είναι «Από τη συνθήκη του Σέγγεν στο μοντέλο της Ουκρανίας». Να διαβάσω το βιβλιοθηκό. Okay. Ωραία. Άρα, το λόγο έχει ο Πρόεδρος. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Συνεχίζουμε τις διαλέξεις κάθε Τετάρτη. Πραγματικά, αποτελεί χαρά και τιμή για το Ινστιτούτο να μας μιλήσει ο καθηγητής κ. Μαριάς και μάλιστα γνώστης του θέματος αυτού, διότι έχει υπηρετήσει το Ευρωκοινοβούλιο επί μακροχρονικό διάστημα και μάλιστα ίσως ήταν και ο παραγωγικός Έλληνε Ευρωβουλευτής, έτσι δεν είναι κύριε καθηγητά, από ό,τι έχω διαβάσει. Όχι μόνο Έλληνε. Ναι, και όχι μόνο Έλληνε, θα έλεγε για τους ξένους. Άρα λοιπόν γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα και θα ασχοληθεί με ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ενώ λίγο πολύ εμείς το ξέραμε τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό κλπ., ήρθε η Γερμανία να ταράξει τα ύδατα και να έχουμε στην πραγματικότητα κατάργηση τη συνθήκη του Σέγγεν. Λοιπόν, το θέμα που θα διαπραγματευτεί ο κύριος καθηγητής είναι πολύ ενδιαφέρον και περιμένουμε όλοι να ακούσουμε τι θα πει. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά για την πρόσκληση που αποδεχτήκατε. Πριν την ομιλία, διαβάζω ένα μικρό βιογραφικό σημείωμα του κύριου Μαριά, όπως μας το έστειλε. Ο επαμεινώντας Νότης Μαριάς είναι καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, δικηγόρος στον Άριο Πάγο και μέλος της Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Διετέλεσε Ευρωβουλευτής το διάστημα 2014-2019, βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης το διάστημα 2012-2014 και μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χθειότητας και της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝΑΕ το διάστημα 2006-2010. Είναι απόφυτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχιούχος Μάστερ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, London School of Economics, διδάκτορ του Παντίου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και Fellow του Κέντρου Διεθνών Υποθέσεων Weatherhead του Πανεπιστημίου Harvard. Γεννήθηκε το 1957 στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα της μεταπολίτευσης, ενώ την περίοδο 1976-1978 ήταν μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος. Ο Νότης Μαριάς έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και sites στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, καταλανικά, ρωσικά, τουρκικά, βουλγαρικά, σερβικά και ουκρανικά. Επίσης έχει δημοσιεύσει και δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και εσθονικά, ενώ έχει εκδώσει και 7 βιβλία με περιεχόμενο θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την γνωστή μηχανή αναζήτησης WorldCat, τα βιβλία του Νότι Μαριά καθώς και τα άρθρα του σε επιστημονικά περιοδικά
και συλλογικούς τόμους φιλοξενούνται στις πιο σημαντικές βιβλιοθήκες όπως είναι η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, η Βιβλιοθήκη του Χάρβαρτ, η Βρετανική Βιβλιοθήκη, καθώς και σε πάνω από 200 άλλες βιβλιοθήκες χωρών του εξωτερικού και ειδικότερα σε βιβλιοθήκες δυτικών χωρών. Θα παριθμούνται 25 χώρες. Στην επιστημονική του σταδιοδρομία, ο Νότης Μαριάς διετέλεσε διαδοχικά αντιπρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επίκουρος καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης του Μάστριχτ, πρόεδρος επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Βρυξελών και μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάπτυσης στο Τωρίνο. Σύμφωνα με το αξιόπιστο σύστημα Members of European Parliament Ranking, το οποίο καταγράφει τη δραστηριότητα των μελών της Ευρωβουλής και αξιολογεί την παρουσία τους από πλευράς ομιλιών, παρεμβάσεων στην Ολομέλεια, τροπολογιών, ερωτήσεων κλπ., ο Νότης Μαριάς αναδείχθηκε πρώτος μεταξύ των 751 ευρωβουλευτών με 2.453 ομιλίες παρεμβάσεις κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2014-2019. Επίσης, διετέλεσε μέλος και συντονιστής της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διάστημα 2014-2019. Κατά τη βουλευτική του θητεία, διετέλεσε μέλος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων, μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και μέλος της Συνέλευσης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Μαριά, ο λόγος είναι δικός σας. Ευχαριστώ πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, για την πρόσκληση, την ευκαιρία που μου δίνεται να συζητήσουμε αυτό το σοβαρό θέμα. Από ό,τι προέκυψε, Πρόεδρε, εντελώς τυχαία αυτή η προσπάθεια, διότι από καιρό είχαμε πει να βρούμε μια ημερομηνία για να κάνουμε μια ομιλία για κάποιο θέμα. Τελικά βρεθήκαμε στο Contra Channel πριν λίγες μέρες και με αφορμή βέβαια και το οργανόγραμμα εδώ και τις δικές σας ανάγκες, καλωσορίσαμε αυτή την συζήτηση. Και πέσαμε, κύριε Μαριά, μου επιτρέπετε, στο κυρίω θέμα που απασχολεί την Ευρώπη για το μεταναστευτικό, για αυτά που κάνει η Γερμανία. Οπότε ξεκινάμε να πούμε το εξής, λοιπόν. Να δούμε τα θέματα, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε την πραγματική διάσταση, να δούμε τις υποχρεώσεις, να δούμε τα δικαιώματα και να δούμε από εκεί και πέρα και συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχει ένα μοντέλο, το ουκρανικό μοντέλο, σε σχέση με τους πρόσφυγες, το οποίο έχει αποδώσει και αξιοποιείται μόνο για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Θα μπορούσε να είναι ένα γενικότερο μοντέλο. Θα το αναλύσουμε μετά. Ξεκινάμε αυτό το οποίο είδαμε, δηλαδή έρχεται η Γερμανία και επιβάλλει σύνοριακούς ελέγχους, κυρίως χερσαίους, αλλά και σε ορισμένα λιμάνια που έχουν σχέση στη σύνδεσή της με τη Δανία και αεροπορικές και σε αεροπορικές μετακινήσεις για ένα τμήμα. Καταρχάς θα πω για το Σέγγεν, ακούμε Σέγγεν, δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Σέγγεν, ένα μικρό χωριό το οποίο είναι στο Λουξεμβούργο, όποιος το επισκεφθεί, κάνει μια βόλτα, είναι στο Λουξεμβούργο, καθώς περπατάει μέσα στο χωριό και ανεβεί την άλλη φορά, έχει μπει στη Γαλλία. Είναι πλέον η Γαλλία, δεν έχει κανένα σύνορο, περνάει κανονικά, περπατάει μέσα στο χωριό και μπαίνει στη Γαλλία. Από την άλλη μεριά, άμα περάσει, έχει μια γέφυρα, ένα μικρό ποταμάκι και πάει απέναντι, μπει στη Γερμανία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν σε αυτό το χωριό δεν γνώριζαν ούτε σύνορα, ούτε τίποτα. Περνούσε ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Μπορεί να πήγαιναν να πιούν καφέ, κάποιοι μπορεί να είχαν χωράφια και στην άλλη μεριά. Και επομένως η έννοια των συνόρων, τουλάχιστον όσο αφορά αυτό το χωριό, λίγος πολύ είχε καταργηθεί. Και βεβαίως, καθώς η ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα στόχευε την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών, κεφαλαίων εννοείται, άρχισε πλέον να υπάρχει αυτή η κυκλοφορία πολύ πιο άνετα, χωρίς διαβατήρια κλπ. Άρα λοιπόν, είπαν κάποια στιγμή, με βάση το ότι αναπτύχθηκε και η ενιαία αγορά, με βάση το ότι πλέον η ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα εξελισσόταν σε αυτό που ξέρουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαν ότι καλό θα είναι αυτό το μοντέλο που υπήρχε στο χωριό Σέγγεν λίγο πολύ να εφαρμοστεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή να διαμορφωθούν εξωτερικά σύνορα και εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ας τη λέμε πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ήταν Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα την Ευρωπαϊκή, και να μπορούν οι πολίτες, οι κάτοικοι να κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτό ήταν το βασικό στοιχείο. Επομένως, αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία είχε στοιχεία μιας πολιτικής καταρχάς ελευθερίας,
Βεβαίως όμως με αρκετά σημαντική οικονομική διάσταση. Διότι καθώς μετακινούνται τα πρόσωπα, προφανέστατα προβαίνουν και σε οικονομικές ενέργειες, άρα αρχίζει και υπάρχει ένα οικονομικό αντικείμενο. Αν δεν μπουν εμπόδια, αντιλαμβάνεστε ότι περιορίζεται ένα κομμάτι της οικονομικής ελευθερίας. Με την ίδρυση όμως της Σέγγεν τέθηκαν και ορισμένοι περιορισμοί. Διότι μέσα της Σέγγεν έχει, αν θέλετε, και την ίδια της την αντίφαση, το αντιδετό της. Διότι είπαν ότι για λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας τα κράτη μπορεί να επαναφέρουν εσωτερικούς ελέγχους. Δηλαδή έχουμε ένα εξωτερικό περίγραμμα, τα εξωτερικά σύνορα Σέγγεν, αλλά δεν πάβει να υπάρχει η γερμανική επικράτεια. Μπορεί κάποιος να πηγαίνει από τις Βρυξέλλες, από το Βέλγιο να μπαίνει στη Γερμανία, αλλά για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας μπορούν να επανέλθουν οι συνοριακοί έλεγχοι. Να μπουν δηλαδή ξανά τα οι φυλάκες, να κοιτάνε διαβατήρια κλπ. Εγώ είχα την ευκαιρία να είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν επιστημονικός συνεργάτης το 1990-91 και ανεβοκατεβαίναμε βεβαίως κάθε μια φορά το μήνα, όπως ξέρετε, συνεδριάζει το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό στο Στρασβούργο. Τις άλλες μέρες είμαστε στις Βρυξέλλες. Κατεβαίναμε λοιπόν ο δικός. Δεν υπήρχαν λίγος πολύ τα σύνορα, είχαν καταργηθεί, υπήρχαν όμως τα σύνορα και έλεγε θα πηγαίνεις με 20-30, περάσει σιγά σιγά, είχε κάποιους που κάνανε face control κλπ. Αλλά άρχισε σιγά σιγά, μιλάμε για το 1993, 1955 ξεκίνησε όλη η διαδικασία με τη Σέγγεν, λίγος πολύ είχαν καταργηθεί τα σύνορα, δεν τα αισθανόμασταν ως σύνορα. Τώρα λοιπόν η Σέγγεν προέβλεπε ότι μπορεί να επανέλθουν οι έλεγχοι. Η έλεγχη λοιπόν που επανέφερε η Γερμανία, θα δούμε αν είναι νόμιμη ή όχι, είναι ο υπαριθμό 441 απόφαση. Δηλαδή έχουν γίνει 441 αποφάσεις περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας και επαναφοράς συνοριακών ελέγχων από τις 21 Δεκάτου του 2006 μέχρι σήμερα. Οπότε δεν είναι η πρώτη που το κάνει η Γερμανία. Το θέμα είναι, υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που το κάνει. Δηλαδή υπάρχουν οι πραγματικοί λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας που δικαιολογούν το να επανέλθουν οι συνοριακοί έλεγχοι. Είχαμε τέτοιους συνοριακούς ελέγχους όταν έγινε η τρομοκρατική ενέργεια στις Βρυξέλλες. Ήμουν ευρωβουλευτής, θυμόσαστε εκεί, τεινάξανε ολόκληρο το αεροδρόμιο και ένα σιδηροδρομικό σταθμό. Προφανέστατα υπήρχαν οι λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή η ενέργεια που έγινε τρομοκρατική ενέργεια στο Βαταπλάν. Προφανέστατα. Τώρα εδώ, με το γεγονός ότι είχαμε 3-4-5 εγκληματικές ενέργειες που πιθανόν έγινε και ένα στοιχείο ενδεχόμενης, που δεν απεδείχθη σε κάποια περίπτωση, τρομοκρατίας, αυτά τα γεγονότα δικαιολογούν την επαναφορά των ελέγχων ή μήπως είναι πλέον κατά κατάκριση δικαιώματος και στην ουσία γίνεται προκειμένου να επιτευχθούν άλλοι σκοποί. Αυτό είναι το ερώτημα. Να πούμε λοιπόν ότι μόνο για φέτος, γιατί έχει μεγάλη σημασία, μόνο για φέτος, από την 1η-1η του 24 επανέφεραν ελέγχους. Πρώτον, η Πολωνία στα σύνορα με τη Σλοβακία. Η Τσεχία στα σύνορα με τη Σλοβακία. Η Ιταλία είπε ότι ανέλαβε, λέει, την προεδρία, όπως είναι αλήθεια, των G7, επομένως κινδυνεύει, μην κάνουν τρομοκρατία και έβαλε έλεγχο στα σύνορα. Η Πολωνία ξανά, αλλά άλλους ελέγχους. Η Αυστρία, που πήγε ο κ. Μητσοτάκης να πάρει συμπαράσταση, είχε επιβάλει 3 Δευτέρου έλεγχο στα σύνορα με τη Σλοβακία. Η Αυστρία ξανά ελέγχους με την Τσεχία. Η Γερμανία ελέγχους με την Πολωνία, την Τσεχία και την Ελβετία, γιατί έχουν πολλούς που μετακινούνται. Η Αυστρία ξανά με τη Σλοβακία. Η Γαλλία, λέει, ανέλαβα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επομένως επαναφέρω χερσαίους ελέγχους. Από 1η-5η μέχρι 31 Δεκάτου. Και πάει λέγοντας, για να μην καθυστερούμε, ξανά η Αυστρία, ξανά η Γερμανία, ξανά η Ιταλία. Δηλαδή, στο τέλος καλά, ποιος εφαρμόζει τη Σέγγεν? Μόνο η Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Συνεχής έλεγχη από διάφορες χώρες μόνο την τελευταία χρονιά. Ερώτημα. Υπάρχουν οι λόγοι ασφάλειας και δημόσια τάξη, αυτό πρέπει να κριθεί. Δεν υπάρχει. Μπορεί κάποιο κράτος, αν θέλει, εν προκειμένου η Ελλάδα ή κάποιος άλλος, να ζητήσει από την Κομισιόν να ελεγχθεί κατά πόσο είναι νόμιμο αυτό που έκανε η Γερμανία
και αν δεν είναι νόμιμο να την παραπέμψει. Μέχρι στιγμής κανείς δεν κινεί μια τέτοια διαδικασία, γιατί όλοι το έχουν κάνει. Επομένως, λίγος πολύ οι πάντες θα ήθελαν στην πορεία να επαναφέρουν κάποιους συνοριακούς ελέγχους. Κοιτώντας τώρα εδώ, κάτι άλλο έψαχνα, γιατί άκουσα για τη Σαλαμίνα, που είναι κάτι σημαντικό, και να πω αυτό το θέμα το είχαμε θέσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί στο χώρο εκεί δίπλα στον Τύμβο έχουν φτιαχθεί κάτι τεράστια ναυπηγεία. Λοιπόν, βάλαμε ένα θέμα τι θα γίνει με την προστασία του Τύμβου και των Σαλαμινομάχων και λοιπά. Ακόμη εκείνη τα ναυπηγεία και τα διάφορα άλλα. Ας καταγραφεί αυτό, γιατί γίνονται κινήσεις τοπικές από τους συμπολίτες μας. Βλέπω λοιπόν το εξής. Είμαστε στο αεροπλάνο συχνά με τους ευρωβουλευτές από Αθήνα για το Βέλγιο και καθώς βγήκαμε στις Βρυξέλλες ήταν κάποιοι με κόκκινα περιβραχιόνια και ζητούσαν ταυτότητες και διαβατήρια για να βγούμε. Αυτό το κάναμε μια φορά, τους κάναμε μια φασαρία, το κάναμε δεύτερη φορά και βλέπω εδώ ότι το 2017, 6 το 10, υπέβαλα μια ερώτηση στον κύριο Αβραμόπουλο. Γυρίστο εν παρόντες ένα αεροπλάνο που μας κάνανε έλεγχο ήταν και ο Αβραμόπουλος. Λοιπόν, λέω τη Δευτέρα 4-12-17 οι επιβάτες της πτήσης 622 Aegean κτλ. Αμέσως μετά την προσγείωση ενημερώθηκαν επισήμως από τις ελληνικές αρχές ότι αυτές θα προχωρήσουν σε διαβατηριακό έλεγχο. Πράγματι, αμέσως μετά την έξοδο των επιβατών από το αεροσκάφος και εντός της ζώνης Σέγγεν του αεροδρομίου Ζάβεντεμ, οι βελγικές αρχές και μάλιστα άτομα με πολιτική περιβολή δεν είχαν καν οι επίσημοι, ας πούμε, συνοριοφύλακες, φέροντες κόκκινο περιβραχιόνια, ήταν αντιτρομοκρατική όπως λέγανε, με διακριτικό σήμα, προχώρησε σε διαβατηρικό έλεγχο. Η παράνομη αυτή ενέργεια των βελγικών αρχών έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων παρανόμων ενεργειών των γερμανικών αρχών να υποβάλουν σε συστηματικούς διαβατηριακούς ελέγχους επιβάτες που αναχωρούν από την Ελλάδα κτλ. Να σημειώσω ότι και ο Μητσοτάκης, ο αρχηγός αντιπολίτευσης, έπεσε σε ένα τέτοιο μπλόκο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Δεδομένου ότι απαγορεύονται να διενεργούνται οποιοδήποτε διαβατηριακή έλεγχη εντός της Σέγγεν σε επιβάτες πτήσεων οι οποίοι νομίμως έχουν εισέλθει στο αεροπλάνο, ρωτάται η Επιτροπή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει κατά των βελγικών αρχών προκειμένου να πάψουν του λοιπού να διενεργούν εντός Σέγγεν τέτοιου είδους διαβατηριακούς ελέγχους. Διότι αυτοί δεν είχαν πάρει άδεια, το κάνανε ad hoc. Και απαντάει. Απάντηση. Κύριε Σαβραγόπουλος, το Βέλγιο, προσέξτε, έχει σημασία τι λέει η Κομισιόν για ελέγχους που δεν είχαν καν προαναγγελθεί και έρχεται για τους κάνει on the spot χωρίς να πάει το αεροπλάνο σε ειδική πύλη, να έχει ειδικό σύστημα ελέγχου, να έχει συνοριοφύλακες κλπ. Απλά ήταν face control από την αντιτρομοκρατική. Το Βέλγιο, όπως και κάθε άλλο κράτος μέλος, μπορεί να διενεργεί αστυνομικούς ελέγχους επίσης και στις μεθόριες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πύλης σε αερολιμένες. Βάσει λοιπόν των κανόνων της Σέγγεν, οι ελόγου έλεγχοι επιτρέπονται, εφόσον δεν συνιστούν μέτρα που έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους συνοριακούς ελέγχους του άρθρου 23. Ως εκ τούτου, οι αναφερόμενοι έλεγχοι επιβατών που προέρχονται από την Ελλάδα δεν απαγορεύονται εκ προημίου από τον κανόνα Σέγγεν, δεδομένου ότι οι έλεγχοι βασιζόταν σε διαθέσιμες πληροφορίες και ότι περιορίστηκαν στον έλεγχο της ταυτότητας των επιβατών. Τι πληροφορίες από ποιον? Σύμφωνα με πληροφορίες, σταματάει εδώ από κάτω αστυνομικό, σύμφωνα με πληροφορίες προς ταυτότητα. Οι βελγικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι περιστασιακά διενεργούν παρεμφερείς αστυνομικούς ελέγχους σε επιβαίνοντες που φτάνουν από τις χώρες Σέγγεν. Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή ενθαρρύνει τη χρήση αναλογικών αστυνομικών μέτρων και αστυνομικής συνεργασίας στον χώρο Σέγγεν. Αυτά απαντάει επίσημα το 2018. Άρα λοιπόν έχουμε και εκτιμένο, γιατί ακούω διάφορα. Η ίδια η Κομισιόν καλύπτει τέτοιου είδους ελέγχους, καλύπτει πλέον και τους ελέγχους αυτούς τους διασυνοριακούς. Και δεν βλέπω ότι θα γίνει κίνηση κατά της Γερμανίας ή άλλων. Θα μπορούσε όμως η ελληνική κυβέρνηση, αν ήθελε, να πάει στην Κομισιόν, να προσφύγει, να διαμαρτυρηθεί και να ζητήσει αργότερα και την παρακοπή
της Γερμανίας ή άλλων χωρών, το άρθρο 170 η Ελλάδα κατά της χώρας αυτής ή με το 169 το παλιό η Κομισιόν κατά της Γερμανίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Τώρα να δούμε την ουσία. Θα μπορούν να κάνουν ελέγχους. Διότι η Σέγγεν, εάν σταματήσει να λειτουργεί, έχει τεράστιο οικονομικό κόστος. Τι λένε τα στοιχεία. Έχουμε μια έρευνα, την οποία είχαμε ζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 2016, όταν είχαμε τη μεγάλη έλευση μεταναστών, προσφύγων κτλ. Και έρχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λέει ότι εάν εφαρμοστούν έλεγχοι στη Σέγγεν, έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, διότι πρώτον δεν θα μπορούν να περνάνε τα φορτηγά. Διότι το εμπόρευμα από τότε περνάει. Αλλά επειδή δεν έχουμε φτάσει να έχουμε αυτόματα φορτηγά που θα πηγαίνουν μόνα τους, θα πρέπει να ελεγχθούν τα έγγραφα του οδηγού. Θα πρέπει να δούμε τι είναι ο συνοδηγός. Αν μπουν αυτά τα φορτηγά σε μια ουρά, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουμε εύκολη διακίνηση προϊόντων, θα ακριβήνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ, θα βρουν ευκαιρίες διάφοροι να κάνουν διάφορα. Άρα λοιπόν είναι τεράστιο το κόστος. Επιπλέον, δεν θα μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα οι πολίτες. Διότι κάθε μέρα έχουμε 1.700.000 άτομα με στοιχεία του 2023, είναι το annual report της Κομισιόν, που λέγονται διασυνοριακοί εργάτες. Αυτοί φεύγουν από το Βέλγιο και πάνε στο Λουξεμβούργο. Άλλοι πάνε από την Ολλανδία στη Γερμανία. Άλλοι πάνε από τη Γαλλία στη Γερμανία. Τα στοιχεία λένε ότι μετακινούνται από την Γαλλία κάθε μέρα 235.000 άτομα. Από τη Γερμανία σε άλλες χώρες 179.000 άτομα. Από την Πολωνία 180.000 άτομα. Πού πάνε? Πάνε στη Γερμανία. 400.000 άτομα καθημερινά είναι διασυνοριακοί εργάτες από άλλες χώρες στη Γερμανία. Πηγαίνουν στην Ελβετία. 338.000. Αν πάτε από τη Γαλλία προς την Ελβετία, στη Γενέβη, για να περάσει τα σύνορα 8 η ώρα 7.30 το πρωί, έχει ποτηλιάρισμα. Γιατί όλοι κατοικούν στη Γαλλία που έχει φτηνά ενίκεια, έχει φτηνό κόστος ζωής και το πρωί πάνε στη Γενέβη και εισπράττουν ελβετικούς μισθούς. Λοιπόν, αυτοί είναι χιλιάδες. Το ίδιο είναι και από τη γερμανική πλευρά που πάνε για την Ζυρίχη. Άρα λοιπόν, παίρνει ένα ερώτημα καλά. Έχουμε 1.700.000 άτομα καθημερινά. Αυτή θα του σταματά, θα κάνει έλεγχο. Τι θα γίνει? Δεύτερον, έχουμε 20 εκατομμύρια επαγγελματικά ταξίδια την ημέρα. Θα του κάνει έλεγχο? Έχουμε φορτηγά. Αν γίνουν λοιπόν οι έλεγχοι περίφημοι, η μελέτη του 16 με τιμές 16 έλεγε ότι η ζημιά το κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μεταξύ 47 και 143 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Για δε τη Γερμανία μεταξύ 8 και 23 δισεκατομμύρια. Και εγώ ρωτάω καλά, θα κάνουν πραγματικά τους ελέγχους, θα κλείσουν τα σύνορα, θα δημιουργήσουν όλα αυτά τα προβλήματα και τι θα γίνει με την οικονομία? Επομένως θεωρώ ότι όπως γινόταν εδώ παλιά, που πηγαίναν στην Ομόνια, πιάνανε καμιά, τι λέγανε, επιχείρηση σκούπα. Βάζανε μέσα στις κλούβες καμιά 2-3 κλούβες, πηγαίνανε κάμερες και μετά το θέμα πήγαινε προς τα πίσω. Θα το κάνουν αυτό ως μία λογική τα επόμενο διάστημα μέχρι και το Σεπτέμβριο που έχουμε τις εκλογές στη Γερμανία για να σταθεί η κυβέρνηση, διότι η αφορμή ήταν η μεγάλη ήττα του κυβερνητικού συνασπισμού και η άνοδος της ακροδεξιάς. Αλλά θα δούμε τα πραγματικά αίτια, θα αναφερθώ σε αυτό. Και πιστεύω ότι από ένα σημείο και πέρα αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Και μερικοί εδώ φωνάζουν να πάνε, θα καταστραφούμε να κλείσει η Γερμανία τα σύνορα. Καλά, ποια θα είναι η ζημιά της Ελλάδας άμα κλείσει η Γερμανία τα γερσαία σύνορα? Φανταστείτε, μπορεί να κλείσει τα γερσαία σύνορα Σέγγεν η Βουλγαρία με την Ελλάδα? Κοροϊδά είναι. Ποιο θα πηγαίνει να φτιάχνει τα δόντια του? Πάνε και φτιάχνουν τα δόντια στη Βουλγαρία. Άλλο πάει και ψωνίζει στη Βουλγαρία. Το κόστο για τη Βουλγαρία θα είναι δυσβάστατο. Άρα, κατά αναλογία, δεν μπορούν να επιβάλλουν ελέγχους αυστηρούς κανονικά με διαβατήρια, παρά, όπως είπαν πλέον, ενδεικτικά κάνει face control, έρχεται ένα πούλμαν, μπαίνει μέσα, κοιτάει, γιατί αλλιώς θα καταρρεύσει η οικονομία. Αλλά και αν επιβληθούν αυτοί οι σκληροί έλεγχοι, εμάς ως Ελλάδα, σε μεγάλο βαθμό δεν μας ενοχλεί, δεν μας αφορά, διότι μιλάμε για έλεγχο στα χερσαία σύνορα. Εμείς δεν έχουμε χερσαία σύνορα.
Αυτό που θα συμβεί είναι θα ενοχλήσει τη Γερμανία, θα ενοχλήσει τους υπόλοιπους. Τι θέλει όμως η Γερμανία πίσω από αυτό να κάνει? Θέλει να επιστρέψει τους πρόσφυγες που μετακινήθηκαν με δευτερογενή μετακίνηση. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με το Δουβλίνο 3, όταν ένα πρόσωπο έρθει από τρίτη χώρα στην Ελλάδα και κάνει αίτηση ασύλου, θα πρέπει η αίτησή του να εξεταστεί στην Ελλάδα. Θα δούμε τα στοιχεία, έχω να σας πω για φέτος. Και αφού εξεταστεί η αίτηση, κάποια στιγμή να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί. Παλαιότερα επί ΣΥΡΙΖΑ αργούσαν πάρα πολύ να εκδικαστούν οι αιτήσεις ασύλου. Εγώ είχα μιλήσει και σαν ευρωβουλευτής τότε ότι πρέπει να προχωρούμε στην επίσπευση των αιτήσεων και όσες πρέπει να γίνουν δεκτές, να γίνουν δεκτές. Όσες είναι να απορριφθούν, να απορριφθούν. Υπήρξε μια διαδικασία τα τελευταία χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως επί Νέας Δημοκρατίας, όπου δόθηκαν πολύ περισσότερες και γρήγορες άδειες ασύλου. Μόλις λοιπόν πάρει το συγκεκριμένο πρόσωπο την άδεια ασύλου, πηγαίνει εκεί που πάμε και βγάζουμε και εμείς τα διαβατήρια, αλλά του δίνουν ένα άλλο διαβατήριο, άλλο χρώμα. Αυτό το διαβατήριο του επιτρέπει να κινηθεί 90 ημέρες εντός 6 μηνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πήρες άδεια ασύλου στην Ελλάδα, πολύ ωραία, μένεις στην Ελλάδα. Όμως, με αυτό το διαβατήριο, μπορεί να πάρεις το αεροπλάνο νόμιμα και να πας στη Γερμανία για τουρισμό. Θα καθίσεις 90 ημέρες, θα φύγεις. Θα ξαναγυρίσεις πίσω και να πας μετά στη Γαλλία. Διότι αυτά τα δικαιώματα τα δίνει πλέον το Δουβλίνο 3. Δεν το Δουβλίνο 3 δεν είναι μόνο αρνητικό σε όλα αυτά που είδαμε για μας, αλλά έχει και μια σειρά διατάξεις που εμείς πρέπει να επιμείνουμε να εφαρμοστούν. Διότι όπως οι Γερμανοί λένε να εφαρμοστεί το Δουβλίνο 3 και πάρτε εδώ 10.000 άτομα και κόψτε το λαιμό σας, αν από αυτά τα άτομα 1.000 πάρουν άσυλο, κύριε, θα τους αφήνετε 90 ημέρες να κυκλοφορούν. Τώρα, αν αυτός δεν φύγει την 91η ημέρα, δεν είναι πρόβλημα δικό μου, είναι πρόβλημα δικό σου. Εσύ ως Γερμανία οφείλεις να ελέγξεις, να δεις τι γίνεται, γιατί έμεινε. Και τόσο καιρό, κύριε, εσείς στη Γερμανία και στις άλλες χώρες δεν τους είδατε ότι μείνανε 91 μέρες, 92, φτάσανε να μένουν ένα-δύο χρόνια. Και γιατί κάνατε τα στραβά μάτια? Διότι τους είχατε ανάγκη. Διότι τα στοιχεία λένε, υπάρχει δημοσίευμα του New York Times και θα έρθω στην οικονομική πλευρά, ότι στις 2 Σεπτεμβρίου του 2015, όταν η κυρία Μέρκελ είπε ελάτε και ήθελε 800.000 άτομα, τόσες ήταν οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό της Γερμανίας. Πήγαν λίγο παραπάνω. Από αυτό το διάστημα το 2015 μέχρι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτοί οι άνθρωποι μείναν εκεί, εργάστηκαν, βρήκαν θέσεις δουλειάς και όσο ήταν σε άνοδο η γερμανική οικονομία, δεν μιλούσε κανείς. Τους ξέρανε. Άλλοι δουλεύαν νόμιμα, άλλοι που είχαν πάει ως πρόσφυγες δουλεύανε μαύρα, τους πληρώναν και λιγότερα, δεν τους δίναν και ασφάλιση, ήταν γνωστά. Και ήταν όλα καταγαλούμενα. Διότι η γερμανική οικονομία είχε άνοδο. Διότι είχε σημαντικές επιδόσεις. Αλλά μετά ήρθε η πανδημία, ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έφυγε το φθηνό ρωσικό αέριο με το οποίο οι Γερμανοί ήταν δίθεν παραγωγικοί ανταγωνιστικοί. Με το τσάπα φυσικό αέριο το ρωσικό ήταν τσάπα μάγκες στην ανταγωνιστικότητα. Λοιπόν, και τώρα έχει 6% ανεργία η Γερμανία. Έχει ύφεση. Δεν μας κάνετε, δεν σας θέλουμε, επομένως θυμούμαστε τη δευτερογενή μετακίνηση. Α, έχετε παραπάνω από 90 ημέρες. Πόσοι είστε να σας βρούμε, 20, 30, 25.000 και κύριοι στην Ελλάδα ή στην Ιταλία ή σε άλλη χώρα, πρέπει να τους πάρετε πίσω να εφαρμόσετε τα συμφωνηθέντα. Αυτό είναι το παιχνίδι που πάει να παιχτεί. Δηλαδή, οι αιτίες είναι καθαρά οικονομικές. Η αφορμή, σημαντική πολιτική αφορμή, είναι το εκλογικό αποτέλεσμα και στο πολιτικό πεδίο η άνοδος της ακροδεξιάς. Επομένως, θα πρέπει να δούμε μία οικονομική διάσταση που έχει η μετακίνηση προσώπων, είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι μετανάστες. Έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτοί που κρατάνε πολλά στοιχεία στο πεδίο αυτό είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και κρατάνε γιατί είναι μια χώρα βεβαίως μεταναστών, έχουν μια, αν θέλετε, ολόκληρη ιστορία γύρω από το μεταναστευτικό. Αλλά κρατάνε και για άλλους λόγους.
διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες καταμετρούν την απασχόληση, διότι η κεντρική τράπεζα, η Fed, σε αντίθεση με την ECB, τη δικιά μας, την κεντρική τράπεζα, είναι υπεύθυνη και για την απασχόληση και για τον πληθωρισμό. Ενώ εδώ η κεντρική τράπεζα είναι υπεύθυνη μόνο για τον πληθωρισμό. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία τα οποία βρίσκει, παίζει με τα επιτόκια κλπ. Ξεφυλίζω τώρα για να βρω ενδιαφέροντα δημοσιεύματα γύρω από αυτό. Το τελευταίο δημοσίευμα είναι προχτές, θα το βρω τώρα, μου δώσετε λίγο χρόνο, από τον πρόεδρο της Fed, τον κύριο Powell, ο οποίος είπε ότι οι πολλοί, λέει, μετανάστες που ήρθαν τώρα στην Αμερική είναι η αιτία για την ανεργία στην Αμερική. Το προχτές. Εδώ είναι μια δήλωση, θα τη βρω. Είναι 18 Σεπτεμβρίου η δήλωση. Την έκανε αμέσως μετά την τοποθέτησή του. Μάλλον την έκανε αμέσως μετά, αφότου είχαν ανεβάσει τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα για να υπάρξει ανάπτυξη. Και εξηγεί ότι στους στόχους της Fed είναι και ο περιορισμός της ανεργίας. Για να περιορίσει την ανεργία πρέπει να έχει πιο φτηνό χρήμα για να γίνουν επενδύσεις. Και ποιος φταίει, πάμε στη ρητορική, Γερμανία, διάφορες χώρες, θα φτιάξουμε και τη ρητορική, φταίνε οι παράνομοι μετανάστες, διότι έχουν έρθει πολύ μέσα και έτσι έχουμε ανεργία στην Αμερική. Δήλωση του κυρίου Powell, New York Post, 18 Σεπτεμβρίου. Αλλά ο κύριος αυτός τι έλεγε πριν από ένα χρόνο δύο? Με την δημιουργία του COVID είδαμε ότι δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα μέσα στις οικονομίες και ταυτόχρονα παρουσιάστηκε με το που βγαίναμε από τον COVID παντού μια έλλειψη εργατικού δυναμικού. Είδατε και εδώ λέγανε δεν βρίσκουμε ξενοδοχείο υπαλλήλους, δεν βρίσκουμε κτλ. Διότι υπήρξε μια αριθμία και αναστάτωση συνολικά στην αγορά εργασίας, πολύ δε περισσότερο στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά. Και άρα να υπάρχει ζήτηση εργατικών χεριών αμέσως μετά την πανδημία το 2021. Λένε λοιπόν εδώ τα δημοσιεύματα στη διάθεσή σας στις ΗΠΑ ότι ευτυχώς, λέει, πούμε την πολιτική Biden, μπήκαν 9 εκατομμύρια μετανάστες στις ΗΠΑ. Και μπαίνοντας αυτά τα 9 εκατομμύρια, εκεί που υπήρχε έλλειψη εργατικών χεριών, βρήκαμε εργαζόμενους. Γιατί αν δεν έχεις εργατικά χέρια, ανεβαίνουν οι μισθοί. Επομένως περιορίζονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. Αν όμως έχεις ένα εργατικό δυναμικό πλεονάζον ή ικανό να σου καλύψει τις ανάγκες, όχι μόνο δεν ανεβαίνουν μισθοί, αλλά πιθανόν να πέσουν. Δηλαδή να έχεις ένα εφεδρικό στρατό, ο οποίος όταν τον έχεις ανάγκη να έρθει μέσα. Και τα δημοσιεύματα λοιπόν λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί κατά εκατομμύρια που δούλεψαν είχαν σαν αποτέλεσμα πρώτον να μην ανέβουν οι μισθοί στην Αμερική, να αυξηθούν τα κέρδη, να μην ανέβει ο πληθωρισμός, διότι άμα ανεβαίναν οι μισθοί θα ανέβαινε ο πληθωρισμός και επομένως αυτή τη διετία τα πράγματα να πάνε καλά. Και έχουμε και συγκεκριμένες δηλώσεις γύρω από το θέμα αυτό που καταδεικνύουν ότι πλέον με αυτή την πολιτική μπορούσαν να έχουν πλεονάζον εργατικό δυναμικό. Τώρα όμως που μπήκε η Αμερική σε ύφεση και πήγε σε ύφεση γιατί έχει τα προβλήματα με την Κίνα, γιατί έχει το θέμα η παγκόσμια οικονομία με την Ουκρανία κλπ. Τώρα ο κύριος ο ίδιος αυτός θυμήθηκε ότι αυτοί φταίνε. Συμπέρασμα. Υπάρχει μια οικονομική διάσταση της μετακίνησης προσώπων, είτε είναι μετανάστες είτε είναι πρόσφυγες. Και αναλόγως το κάθε σύστημα ανοίγει ή κλείνει την κάνουλα. Όταν έχεις ανάγκη για φτηνά εργατικά χέρια, και αυτό φάνηκε στην Αμερική και με στοιχεία, τους φέραν μέσα. 9 εκατομμύρια έφερε ο Biden. Και ένα, λέει, μπήκε που δεν το έχουν μετρήσει. Λοιπόν, σε πολλούς από αυτούς θα τους δώσει και δικαίωμα να ψηφίσουν, γι' αυτό φωνάζει ο Τραμπ. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί, έχει σχέση λοιπόν με την αγορά εργασίας, άρα θα πρέπει πάντοτε
πίσω από τα θέματα μετανάστευσης ή προσφύγων να βλέπουμε και το οικονομικό υπόβαθρο. Διότι όταν η οικονομία ανεβαίνει, προφανέστατα πολλοί κόσμος δεν έχει αντιδράσει, η κοινή γνώμη το ίδιο, οι επιχειρηματίες το ίδιο, οι εφημερίδες το ίδιο. Όταν μειώνεται η πίτα, προφανώς δημιουργείται ανεργία, άρα υπάρχει ανταγωνισμός για τις δουλειές και όπου υπάρχει φτώχεια υπάρχει γκρίνια και από εκεί και πέρα επενδύεται και με ένα λόγο ο οποίος μπορεί να είναι ρατσιστικός, μπορεί να είναι εξτρεμιστικός, μπορεί να είναι όπως τον θέλετε. Αλλά που πάντοτε όμως έχει μια βάση αντικειμενική. Δηλαδή αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν και ψήφισαν με συγκεκριμένο τρόπο, δεν ψήφισαν μόνο ακροδεξιά, ψήφισαν και προς τα αριστερά αρκετοί. Το κόμμα της... Λοιπόν, ή και στη Γαλλία ψηφίσαν και αριστερά, ψηφίσαν και λοιπόν. Τι δείχνει? Ότι μια σειρά λαϊκά στρώματα πιεζόμενα λόγω της ανεργίας και της ανέγκυας, αναλόγως και των παλαιών τους καταβολών και αναλόγως των συνθηκών, των ηγετών κλπ. Μπορεί να πάρουν την Α ή τη Β κατεύθυνση. Επομένως, υπάρχει μια αντικειμενική βάση πάνω στην οποία γίνεται αυτή η αντίδραση. Αν κλείσουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, γιατί χωρίς αυτό το κεφάλαιο δεν πάει να προχωρήσουμε. Θα βάλω μια δεύτερη παράμετρο και θα γυρίσω αμέσως στα πιο τεχνικά του προσφυγικού μεταναστευτικού. Η δεύτερη παράγραφος, θα θυμόσαστε παράμετρος, είναι το εξής. Θυμόσαστε που έγινε ολόκληρη ιστορία για το σύμφωνο του Μαρακές. Ναι. Απόφαση του ΟΗΕ, το σύμφωνο του Μαρακές που έλεγε ότι είναι δικαίωμα του προσώπου η μετακίνηση, ενώ ξέραμε ότι με βάση το διεθνές δίκαιο τα κράτη ορίζουν το ποιος θα εισέλθει ή όχι στην επικράτειά τους. Αυτό το στοιχείο θα πρέπει να το συνδυάσετε με αναλύσεις στην εποχή εκείνη, ότι η Ευρώπη χρειαζόταν περί τα 30 με 40 εκατομμύρια εργατικά χέρια. Αυτά τα εργατικά χέρια στην Ευρώπη όπως και στην Αμερική άρχισαν να χρειάζονται την τελευταία 15ετία, 20ετία, γιατί άλλαξε η κίνηση της οικονομίας. Μέχρι πριν από 25 χρόνια και παλαιότερα, είχαμε μια λογική όπου οι επιχειρήσεις έφευγαν από την Αμερική και από την Ευρώπη και πήγαιναν στην Κίνα και σε άλλες χώρες με φτηνά εργατικά χέρια. Και γινόταν εκεί οι επενδύσεις, το γνωστό outsourcing. Όμως, από την ώρα που στις ΗΠΑ ανακαλύφθηκε το σχιστολιθικό αέριο, έγινε πλέον πολύ φτηνή η ενέργεια στις ΗΠΑ. Οι συντελεστές παραγωγής που αποφασίζουν το πού θα επενδυθούν τα κεφάλαια έχουν σχέση και με τα επιτόκια και με την ενέργεια και με το κόστος εργασίας και φυσικά με ένα ευρύτερο περιβάλλον σταθερότητας ή όχι. Το κομμάτι φτηνά εργατικά χέρια αντισταθμίστηκε με το κομμάτι φτηνή ενέργεια και με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Αυτό σε συνδυασμό με τις συγκρούσεις των υπερδυνάμεων άλλαξε το ρου τον οικονομικό και άρχισαν πλέον οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί να ενδιαφέρονται να φέρουν πίσω τα κεφάλαια. Για να τα φέρουν πίσω τα κεφάλαια είχαν τη φτηνή ενέργεια, επιτόκια κλπ. Αλλά κάποια στιγμή χρειαζόταν και εργατικά χέρια. Και αυτά τα εργατικά χέρια ερχόταν με την χαλαρή πολιτική σε σχέση με το μεταναστευτικό. Και έρχεται το Μαρακές να το θεμελιώσει αυτό και με μία έννοια πολιτικο-ιδεολογική και να πει ο καθένας έχει δικαίωμα μετακίνησης. Γιατί γιατί στην Ευρώπη θα χρειαζόταν αυτά τα εργατικά χέρια σε μια προσπάθεια ανάπτυξης Ευρώπης. Πολλά άλλαξαν βέβαια λόγω της σύγκρουσης στη Ρωσία, την ανατροπή συνολικά που είχαμε, συν το κομμάτι της πανδημίας και άλλαξαν τα πράγματα. Αλλά αυτά πρέπει να τα έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας γιατί είναι τα δεδομένα. Πού βρισκόμαστε τώρα? Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση... Έχουμε δύο πλευρές καταρχάς. Ένα είναι οι πρόσφυγες και το άλλο κομμάτι είναι οι οικονομικοί μετανάστες. Για τους πρόσφυγες, ανέκαθεν, μάλλον όχι ανέκαθεν, από το 1951 και μετά, διαμορφώθηκε η συνθήκη της Γενέβης, σύμβασης Γενέβης για τους πρόσφυγες. Έχουμε πολλές καταστάσεις στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να φύγουν, να γλιτώσουν κτλ. Και δημιουργείται ένα πλαίσιο για άσυλο. Βέβαια, επί πάρα πολλά χρόνια το κομμάτι του ασύλου αφορούσε λίγα άτομα. Είτε διάφορους αντιφρονούντες που φεύγανε από τη Σοβιετική Ένωση, φεύγανε από τις λαϊκές δημοκρατίες, ή κάποιες άλλες περιπτώσεις όπως είχαμε στην Ελλάδα, δικτατορίες κλπ. Αλλά δεν είχαμε αυτή τη μαζικότητα.
Και συνήθως τι γινόταν, θα το θυμόσαστε, πήγαιναν σε μια πρεσβεία, ζητούσαν άσυλο. Δηλαδή η βασική θέση και ο χώρος που ζητάς άσυλο είναι μια πρεσβεία. Δυστυχώς να φύγεις, πού να πας, να φτάσεις σε μια χώρα να πας να ζητήσεις άσυλο. Άσυλο ζήτησαν Φερρυπίν και το 1956 κάποιοι που φύγανε, που ήταν αντικαθεστωτικοί και φύγανε μετά τα γεγονότα στην Ουγγαρία κλπ. Πήγαν απευθείας στην Αυστρία, αλλά δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Τώρα λοιπόν, με τους μαζικούς πολέμους κτλ. Έχουμε μεγάλο αριθμό προσφύγων. Ταυτόχρονα όμως, επειδή οι πρόσφυγες είχαν και ένα καθεστώς ευεργετικό, προφανέστατα να σε προστατεύσει, να μείνεις, να κατοικήσεις, να βρεις δουλειά, αυτό το καθεστώς το θετικό των προσφύγων, σαφέστατα θέλουν να τα αξιοποιήσουν και οι οικονομικοί μετανάστες. Διότι με αυτόν τον τρόπο αποκτά δικαιώματα παραμονή, ενώ κανονικά δεν θα έχει αυτό το δικαίωμα. Διότι το δικαίωμα εισόδου τρίτων προσώπων που δεν είναι πρόσφυγες είναι απόλυτο δικαίωμα του κράτους να επιλέξει αν θα μπει κάποιος και συνήθως η επιλογή είναι με βάση τις ανάγκες σε εργατικά χέρια. Έτσι γίνεται κυρίως. Άρα λοιπόν με ένα έμεσο τρόπο το κομμάτι το προσφυγικό άρχισε να εμπλέκεται με το κομμάτι το μεταναστευτικό. Και από εκεί και πέρα άρχισε η μάνα να κάνει το παιδί τη μάνα και η μάνα το παιδί. Ερχόμαστε όμως να δούμε τα θέματα. Προσφυγικό. Σύμβαση της Γενέβης και πλέον κανονισμοί του Δουβλίνου. Δηλαδή λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριοι, μία πολιτική ασύλου θα έχουμε. Όπου έρχονται πρώτα, εξετάστε εσείς το άσυλο και θα τα βρούμε. Και με βάση αυτό υπεγράφει ο πρώτος κανονισμός Δουβλίνου, ο Κώστας Σιμίτης ήταν τότε, και άρχισε αυτό η πολιτική Δουβλίνου να λέει ότι το βασικό θέμα το έχει η πρώτη χώρα υποδοχής, δηλαδή εκεί που πας πρώτος. Και μεν, και σήμερα μεν, η πρώτη χώρα υποδοχής είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. Βεβαίως, εγώ θα γράψω ένα άρθρο, δεν αποκλείεται ξαφνικά να γίνουν άλλες οι χώρες πρώτης υποδοχής. Δεν ξέρω αν είδατε την ταινία προχθές, The Day After, όπου πέφτει παγωνιά στο πλανήτη, στις ΗΠΑ, και τελικά πρέπει να φύγουν οι κάτοικοι των νοτίων Ηνωμένων Πολιτειών να πάνε πού? Να πάνε στο Μεξικό για πρόσφυγες. Και έχουν βάλει Μεξικανοί και κλείνουν τα σύνορα και λέει δεν μπαίνουν πρόσφυγες. Είναι το ανάποδο. Τελικά μπαίνουν, αλλά τους χαρίζουν πρώτα όλο το χρέος που είχαν. Η ιστορία μπορεί να δείξει ότι μπορεί να έχουμε άλλες εισόδους από άλλες μεριές. Κυρίως αυτό βγαίνει πλέον στην Πολωνία. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που μέσω Λευκορωσίας θέλουν να πάνε. Αλλά σήμερα εμείς πληρώνουμε αυτό το πρόβλημα, διότι έρχονται και πρόσφυγες και μετανάστες και πλέον πρέπει να κάνεις τη διαχείριση. Ποιος είναι ο πρόσφυγας, ποιος είναι ο μετανάστες. Τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτό το θέμα. Το 2015 έκανα μία ερώτηση στον κύριο Αβραμόπουλο, γιατί ήταν τότε ο αρμόδιος επίτροπος, για το θέμα του μεταναστευτικού. Ερώτηση 15 Τετάρτου 2015. Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ρήτρα κατανομής των χωρών της ΕΕ, στις χώρες ΕΕ, των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών. Δεν είχε τεθεί το θέμα αυτό, μιλάμε Μάρτιος του 2015. Και εκεί το ερώτημα είναι αν στο όνομα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης να καταργηθεί το Δουβλίνο 3, αυτό που θέλουμε όλοι, και να έχουμε κατανομή προσφύγων και μεταναστών εδώ, στις χώρες της ΕΕ, με βάση την έκταση, τον πληθυσμό, το ΑΕΠ και λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό ανεργίας. Διότι όταν έρθουν 10.000 στην Ελλάδα, 10.000 στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο θέμα πώς θα τους χειριστείς στα 11 εκατομμύρια, αλλά 10.000 στα 445 εκατομμύρια είναι σταγόνα στον ωκεανό. Επομένως, η κατανομή, πώς θα γίνεται, με βάση τον πληθυσμό, με βάση το ΑΕΠ, έχουμε κλείδα κατανομής του ΑΕΠ, με βάση το πόσο ποσοστό έχει στην Κεντρική Τράπεζα η κάθε χώρα, το βρίσκουμε, να δούμε και την έκταση, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, η Ολλανδία έχει υψηλό ΑΕΠ και το Βέλγιο, αλλά είναι σαν την Πελοπόννησο, και αυτό θα το λάβεις υπόψη, και την ανεργία, γιατί συγκυριακά μπορεί ξαφνικά η Ολλανδία να έχει ανεργία 25%. Αυτά λοιπόν, αν τα βάλει σε ένα αλγόριθμο, μπορεί να έχει να δει και η κατανομή. Αυτό το λέμε από το 2015. Κανεί δεν το κάνει. Πέρασαν δύο ρυθμίσει για προσωρινή
με την κατάσταση, τι έλεγε, ότι ένα ποσοστό θα μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα στις άλλες χώρες. Αυτό το τήρησε κατά 25%-30% νομίζω η Γερμανία, λιγότερο η Γαλλία και η Πολωνία καθόλου. Αλλά ήταν προσωρινό για 2 χρόνια. Η Ουγγαρία που δεν το τήρησε, τους πήγαν στα δικαστήρια. Τους καταδίκασαν, πολύ ωραία, αλλά είχε παρέλθει η διετία, επομένως δεν μπορούσε να εφαρμοστεί κάτι. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση. Και έρχεται τώρα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση, το οποίο λέμε ότι είναι σημαντικό, θα ακούσατε, το οποίο θα εφαρμοστεί από το 26 και το οποίο ψηφίστηκε 10 Απριλίου του 24 από το Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή η προηγούμενη θητεία, όχι πριν τις ευρωεκλογές, το ψήφισε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, καταψήφισε το ΚΚΕ και νομίζω έκανε αποχή ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ψήφισε η ελληνική κυβέρνηση και η Κυπριακή. Και αυτό το σύμφωνο τι λέει? Πάλι διατηρεί, στην ουσία είναι 8 κανονισμοί διαφορετικοί, 8 νόμοι διαφορετικοί, αλλά ας το πούμε σαν πακέτο. Αυτό λοιπόν το σύμφωνο λέει, η χώρα της πρώτης εισόδου ισχύει. Άρα πάλι εδώ πέρα. Απλά θα έχετε και 30.000 μετεγκαταστάσεις. Μπράβο. Ξέρετε πόσες είναι οι αιτήσεις φέτος? 1.000.000. Άρα λοιπόν ακόμη και αν ίσχυε οι 30.000 μετεγκαταστάσεις, στο 1.000.000 αιτήσεις σε όλη την Ευρώπη, καταλαβαίνετε εδώ στην Ελλάδα θα ήταν πολύ περισσότερο, πολλές. Άρα τι θα βγει? Αλλά σου λέει και αυτές 30.000 δεν είσαι υποχρεωμένος να τους πάρεις. Αρκεί να δώσεις 20.000 στο κεφάλι. Δηλαδή πόσο σου αναλογούν εσένα στη Γερμανία? Το 16% ξέρω. Έστω σου αναλογούν, λέμε, στους 10.000 σου αναλογούν 1.650 άτομα. Πολύ ωραία, θα τους πάρεις, θα τους πάρω. Όχι, δεν τους πάρω, ωραία. 1.650 επί 20.000, θα τόσο πάρει τα λεφτά και κράτα τους. Άρα λοιπόν πάλι όποιος θέλει να αποφύγει, αποφεύγει. Και έχει μια άλλη διατύπωση και λέει, μπορεί και να σε βοηθήσει, όχι με λεφτά, αλλά με τεχνική βοήθεια. Δηλαδή, να σου στείλω κανένα 50 αστυνομικού στα νησιά το καλοκαίρι, να περάσουν και ωραία, να κάνουν καμπάνιο. Και να είναι τεχνική βοήθεια. Αυτό είναι το νέο σύμφωνο. Επομένως, δεν είναι η λύση. Πάμε λοιπόν για τη σημασία και προτάσεις και λύσεις. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, είδατε ότι ήρθαν πάρα πολλά εκατομμύρια Ουκρανοί, οι οποίοι πήγαν στην Πολωνία και στη Ρουμανία, κατά κύριο λόγο, για να γλιτώσουν. Τα παρατηρήσατε. Τους υποδέχτηκαν στα σύνορα, είχαν πάει, τους βγάλαν τσάλια, καλούσαν στα παιδιά κτλ. Και δεν τους βάλαν σε κάμπ. Πώς γίνεται εδώ? Του κάνεις hot spot, ας πούμε, στον Εύρο. Τι γίνανε? Παίρνουν τα αμάξια και έβγανε. Γιατί? Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εφάρμοσε κάτι άλλο. Ή βρήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα πάντα υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι και αλλιώς. Ανάλογα με το συσχετικό δύναμες, εφαρμόζεται κάτι ή δεν εφαρμόζεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είχε ένα πρόβλημα με τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Και τότε είχαμε χιλιάδες πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν πάει στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Τότε λοιπόν πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση την οδηγία 2001 κάτω 55, 20 Ιουλίου του 2001. Και τι είπε αυτή η οδηγία? Διαμορφώνω προδιαγραφές για ελάχιστη προσωρινή προστασία όταν έχουμε μαζική εισρωή προσφύγων και πρακτικά με το που έρχεσαι στα σύνορα σου δίνουν ένα έγγραφο ταξιδιωτικό, βάζει και μια σφραγίδα πάνω και τη φωτογραφία σου και αν έχεις και παιδιά το ίδιο και για τα παιδιά σου, λέει πάρε παιδί με αυτό το χαρτί και πήγαινε όπου θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχεις 90 μέρες να πας όπου σου αρέσει. Άλλος έχει κάποια ξαδέρφια στη Γερμανία, πάει εκεί. Άλλος από την Ουκρανία έχει σπουδάσει στη Γαλλία, σου λέει θα πάω στη Γαλλία. Και έτσι λοιπόν 4 εκατομμύρια πρόσφυγες στα 445 εκατομμύρια έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχουν. Διότι η ίδια η δυνατότητα που τους έδωσε να κινηθούν ελεύθερα και η ίδια η οικονομία και η αγορά και τα δίκτυα έχει σαν αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πάει παντού. Αλλά δεν τους βλέπεις. Δεν είναι 4 εκατομμύρια στην Ελλάδα ή 4 εκατομμύρια στην Πολωνία. Φανταστείτε να ήταν 4 εκατομμύρια στην Πολωνία.
Ο καθένας κάπου έχει πάει. Και δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε το Μάρτιο, 4 Μαρτίου του 2022, δηλαδή αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου, την εκτελεστική απόφαση 2022 κάθετος 382 και λέει όσοι είστε πρόσφυγες από την Ουκρανία ή κατοικούσατε στην Ουκρανία και είστε και εσείς πρόσφυγες γιατί βομβαρδίζουν τα σπίτια σας, επί 90 ημέρες θα διαλέξετε που θα πάτε και αφού πάτε και σας αρέσει η Γερμανία, εκεί θα σας δώσουν άδεια παραμονής, θα έχετε δικαίωμα εργασίας, τα παιδιά θα πηγαίνουν στο σχολείο και στο νηπιαγωγείο και θα έχετε και ιατροφαρμακευτική υπερήφανση. Και άμα θέλετε να γυρίσετε πίσω, να δείτε τι έγινε το σπίτι, υπάρχει και το βομβαρδίσανε, επιτρέπεται να πας και στην Ουκρανία. Και μετά να πας ξαναγυρνάς. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε έτος ανανεώνεται αυτή η ρύθμιση μέχρι το Μάρτιο του 26. Και εγώ στις 8 Μαρτίου, 3 μέρες μετά την απόφαση αυτή, έγραψα ένα άρθρο και λέω, καλό είναι αυτό το μοντέλο το ουκρανικό. Γιατί δεν το εφαρμόζουμε για όλους τους πρόσφυγες. Και επανέλαβα αυτό κάθε χρόνο με ομιλίες, τοποθετήσεις, με ένα συνέδριο που κάναμε στο Ρέθυμνο. Επομένως, η λύση ή θα μπορούσε να εξεταστεί ως λύση το κομμάτι του ουκρανικού μοντέλου. Διότι τώρα θα έχουμε και άλλους πρόσφυγες από άλλες χώρες να προσδιοριστούν ποιοι είναι αυτοί και να ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο. Δεύτερη επιλογή και πρόταση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι επιτροπές ασύλου ή μάλλον η υπηρεσία ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην κάθεται στα γραφεία τους, αλλά να πάει εκεί που είναι πρόσφυγες. Πού είναι οι πρόσφυγες? Στο Λίβανο, 1,5 εκατομμύριο, στην Ιορδανία και σε άλλα μέρη. Θα πάνε εκεί λοιπόν και θα αρχίσουν να δέχονται αιτήσεις. Θα καταγράψουν τους ανθρώπους, θα πάρουν την πρόταση, θα την τσεκάρουν με τη Γερμανία, λέμε, γιατί θα πει αυτός ότι έχω συγγενείς στη Γερμανία και μόλις γίνει δεκτή, αν έχει τις προϋποθέσεις, θα μπει στο αεροπλάνο, θα πάει στη Γερμανία. Αυτό έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς για πρακτικούς λόγους. Δεν μπορούσαν να φύγουν αυτοί. Το ίδιο και οι Αφγανοί. Να πάνε απευθείας στην Αμερική, να στείλει εκεί τα πρόσωπα, πέραν τις αιτήσεις και γινόταν δεκτές. Εδώ γιατί θα πρέπει η αίτηση να γίνει εντός της πρώτης χώρας εισόδου? Τρίτη πρόταση, την οποία δημοσίως είπα και πρακτικά και προς την κυβέρνηση. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται και στις πρεσβείες. Προσέξτε, είχαμε εργαλειοποίηση του προσφυγικού μεταναστευτικού από τον Ερντογάν. Έφερε χιλιάδες κόσμο στον Εύρο. Τι θα γινόταν αν ανακοίνωνε η ελληνική κυβέρνηση ότι εμείς ως Ελλάδα δεχόμαστε αιτήσεις ασύλου στο προξενείο μας στην Αδριανούπολη? Ξαφνικά όλοι αυτά θα έπρεπε να πηγαίνουν έξω από το προξενείο στην Αδριανούπολη. Να κάνουν έτσι. Ποιος θα είχε το πρόβλημα να του βάλει μια σειρά εκεί να ρυθμίσει τα θέματα δημόσιας τάξης? Και βεβαίως αφού εξετάζαμε κάποιες θέσεις, έπρεπε ορισμένες να τις κάνουμε δεκτές. Και πανηγυρικά να δουν όλοι ότι έρχονται. Άρα λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι προσφυγικό, οι πρεσβείες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα προξενία ή οι υπηρεσίες ασύλου να δέχονται αιτήσεις εκεί που υπάρχει θέμα. Και εξεταζόμενες αυτές οι αιτήσεις να γίνονται δεκτές. Δηλαδή να ανοίξει ο νόμιμος δρόμος και όχι ένας γκρίζος δρόμος ο οποίος από εκεί και πέρα περιπλέκει τα πράγματα. Επιπλέον, το είχα πει και με αφορμή του Αφγανιστάν. Είδατε που κρεμιόταν οι άνθρωποι στο αεροπλάνο. Και πέφτανε. Του είχαν εγκαταλείψει. Δεν μπορεί να μην πάρει ευθύνη ως Ηνωμένες Πολιτείες, ως Καναδάς. Δεν μπορεί ως Αίγυπτος να μην πάρει ευθύνη ως Σαουδική Αραβία ή πάντες. Αυτό είναι θέμα του ΟΗΕ. Δηλαδή να το φορτωθούν πάλι οι χώρες εισόδου. Άρα λοιπόν μια τέτοια πλατφόρμα σημαίνει δουλειά στον ΟΗΕ. Σημαίνει ευρύτερες ευρύπησεις, όχι μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνει. Πάμε στο κομμάτι και τελειώνω. Πάμε στο κομμάτι των μεταναστών. Τι είδαμε? Δεν το επικροτώ, αλλά βάζω τα δεδομένα κάτω. Και το λέω γιατί επειδή έκανα μια αναφορά κάποιοι έτσι που κάνανε κριτική. Η Ιταλία έκανε μια συμφωνία με την Αλβανία και λέει όσοι θα φεύγουν από τη Λιβύη και θα μπαίνουν σε καράβια,
Το Ιταλικό ναυτικό θα του σταματάει στη Μεσόγειο, θα παίρνει το πλοιάριο αυτό, θα το συνοδεύει στην Αλβανία και εκεί θα του φιλοξενούν μέσα εισαγωγικά αλβανική φιλοξενία. Ράμα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα πάνε εκεί, θα εξετάζουν οι Ιταλοί αξιωματούχοι την αίτηση, αλλά στην Αλβανία. Και αν οι άνθρωποι δικαιούνται ασύλο, πήγαν στην Ιταλία. Αν δεν δικαιούνται, του ξαναβάζει στο καράβι και θα του πηγαίνει πίσω. Αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα? Όσοι ήταν στη Λιβύη και δίνανε 5 και 6 χιλιάδες δολάρια για να πάνε στην Ιταλία, σου λέει θα δώσω 5 χιλιάδες δολάρια να πάω στο Ραμά. Παίρνουν τα 5 χιλιάδες για να έρθει στην Κρήτη. Γι' αυτό αυξήθηκαν οι ροές προς την Κρήτη. Αντίστοιχη πολιτική πήγε να κάνει και θα την κάνει η Βρετανία, που λέει όσοι θέλετε, α, θα σας πάω στη Ρουάντα και στην Αφρική, σας βάλω, θα εξετάζω τις αιτήσεις, σας πάρω. Αυτή είναι μια τεχνική διαφόρων κρατών για να σπάσουν ένα συνολικό σύστημα αντιμετώπισης των προσφύγων, που είναι εις βάρος των άλλων. Αυτό είναι απαράδεκτο, πρέπει να καταγγελθεί. Αλλά συμβαίνει στην πράξη και πρέπει να το δούμε. Στο κομμάτι λοιπόν της οικονομικής μετανάστευσης, θα πρέπει αντιστοίχως να δούμε τα θέματα πάλι με κάποιες τέτοιες ρυθμίσεις. Δηλαδή μια νόμιμη δίωδο για όσους πρέπει να έρθουν και να απασχοληθούν και κυρίως, και θα κλείσω με αυτό, με επενδύσεις στις χώρες αυτές. Αλλά για να γίνουν οι επενδύσεις στις χώρες αυτές και να μείνουν αυτοί εκεί πέρα, καταλαβαίνετε ότι θέλει πάρα πολλά χρόνια. Τουρκία και 2016 συμφωνία. Αυτή η συμφωνία δεν τηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Η Τουρκία έχει πάρει αρκετά χρήματα γύρω από αυτό. Βεβαίως η Ελλάδα θα μπορούσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει επιβάλει και κυρώσεις στην Τουρκία για τη μη εφαρμογή. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που σίγουρα θα τη δούμε στο διάλογο. Νομίζω ότι τράβηξε αρκετή ώρα, αλλά ήθελα να έχω σε όλο αυτόν τον ευρώ να βάλουμε τα θέματα και να είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή κύριο Μαριά. Να δούμε τώρα αν υπάρχουν ερωτήσεις. Να αρχίσουν τον Γιώργο καλύτερα από αυτούς που είναι μέσα από κάνα τον κόπο που ήρθαν εδώ να ρωτήσουν και μετά να πάμε στο... Να ξεκινήσουν. Από εδώ λοιπόν. Ή έχουν ερωτήσεις πρώτα και στο τέλος τοποθετήσεις αν μείνει χρόνο. Ο κύριος Βογούσης. Το μικρόφωνο που είναι για να το... Το μικρόφωνο είναι... Ναι. Και να δίνουμε ένα στον άλλον το μικρόφωνο. Όχι, ο κύριος Βογούσης πίσω. Τον κύριο Βογούση είπαμε. Α, δεν σήκονται. Ο κύριος, το όμως είναι ο κύριος Βογούσης. Α, εσείς, ναι. Εσείς. Το όνομά σας. Ναι. Πιο δυνατά, αν θέλετε, για να ακούγεται από το διαδίκτυο μέσα του άλλου όσοι ακούγεται. Η ερώτηση είναι η εξή. Από το μεταναστευτικό κίνδυνο που μας είπε στην Τουρκία, όλα τα χρόνια. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Δεν ακούγεται ο κύριος, δεν ακούγεται. Λοιπόν, από όλο αυτό το μεταναστευτικό κίνδυνο που μας είπε δυστυχώς από την Τουρκία, όλα αυτά τα χρόνια, τι απέγινε με τις απελάσεις? Πρώτον, τι ποσοστό των μουσουλμάνων έχουμε σήμερα στην Ελλάδα και αν τυχόν υπάρχει κίνδυνο ισλαμοποίηση τη Ελλάδα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε, ας το πούμε, δύο περιόδους. Η μία περίοδος είναι αυτή του ανοιχτού βαλκανικού διαδρόμου. Δηλαδή, ερχόταν τα νησιά του Αιγαίου, έμεναν ένα σύντομο διάστημα, συνεχεία περνούσαν στην κεντρική, στην κυρίως Ελλάδα και από εκεί μέσω Ιδωμένης πηγαίνανε στις χώρες της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ενδεχόμενα πέρασε έτσι και 1,5 εκατομμύριο. Πολλές φορές δεν γινόταν και καταγραφή. Άρα λοιπόν αυτός ο μεγάλος αριθμός κατά κύριο λόγο έφυγε. Η δεύτερη φάση είναι όταν κλείνει ο βαλκανικός διάδρομος και εγκλωβίζονται εδώ. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, είχα πάει και στην Ιδωμένη και
Εκεί οι Σκοπιανοί είχαν κλείσει τα σύνορα και μαζί τους είχαν και συνοριοφύλακες και Γερμανούς, αλλά έκλεισαν τα σύνορα και οι Αλβανοί. Προσέξτε, είχαμε τόση έλλειψη Αλβανών στην Ελλάδα. Αν τα κλείσαν τα σύνορα, λες στην Αλβανία δεν μπαίνετε. Και είχε πάει και η Ιταλική καραμπινιερία εκεί πέρα. Και έτσι εγκλωβίστηκε πάρα πολλοί κόσμος. Από αυτούς ένας αριθμός έφυγε με μετεγκατάσταση. Δηλαδή πήρανε ένα αριθμό προσώπων οι άλλες χώρες. Οι υπόλοιποι, αρκετοί έμειναν στην Ελλάδα, είτε στα camps, είτε μετά πήρανε άσυλο. Παίρνοντας άσυλο περί τις 30.000 που υπολογίζω εγώ εκτιμώ, φύγαν σε άλλες χώρες, είναι αυτοί που ενδεχόμενα να επιστρέψουν τη δευτερογενή μετακίνηση. Και αρκετοί άλλοι παραμένουν στην Ελλάδα, πολλοί είναι πλέον σε πόλεις, δεν είναι σε camps, έχουν πάρει και άδεια παραμονής. Από εκεί και πέρα αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, σε επίπεδο αιτήσεων, έχουμε ένα αριθμό αιτήσεων γύρω στις 3.000, θα προσπαθήσω όσο μιλώ να βρω τώρα τα στοιχεία, ένα αριθμό αιτήσεων που απορρίφθηκαν σε πρώτη φάση ως απαράδεκτες, διότι ήρθαν από τρίτη ασφαλή χώρα, δηλαδή πολλοί ήρθαν από την Τουρκία, κάνανε μια αίτηση ασύλου. Το Ελληνικό Συμβούλιο Επικρατείας με απόφαση το 2023 θεωρεί την Τουρκία ασφαλή χώρα. Επομένως σου λέει, αφού προέρχεσαι από ασφαλή χώρα, η αίτηση ασύλου είναι απαράδεκτη. Πήγαινε στην Τουρκία να την κάνεις. Αυτή είναι γύρω στις 3.000 πρόσωπα. Και κάποια άλλα πρόσωπα, γύρω στις 4.000 άτομα, θα βρω όσο θα μπει η δεύτερη ερώτηση, να σου πω τα στοιχεία. Απερίφθη διότι είχαν κάνει ήδη αίτηση κάπου αλλού. Άρα λοιπόν θα έλεγα εκεί βρισκόμαστε στον αριθμό, πραγματικό αριθμό συγκεκριμένο δεν έχει δώσει το Υπουργείο πόσοι είναι για να ξέρουν. Τώρα, η έννοια της ισλαμοποίησης και ο κίνδυνος κλπ. Ακούστε, αυτό θα προέκυπτε σε μεγάλο βαθμό εάν ενδεχόμενα είχαμε τεράστιους πληθυσμούς. Δηλαδή να έχεις μια πλέον χώρα στην οποία θα έχεις και πολύ μεγάλους πληθυσμούς που πιστεύουν σε μια άλλη θρησκεία. Η Ελλάδα έχει μια άνεξη θρησκεία, όπως ξέρετε. Βεβαίως, χριστιανή, ορθόδοξη, πλειοψηφία κτλ. Η έννοια της μουσουλμανοποίησης, θα έλεγα εγώ, ότι και στη Γερμανία και εδώ αξιοποιείται περισσότερο πολιτικά παρά είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Και θα σας πω γιατί. Να μην το ξέρετε. Έχουμε 150.000-200.000 Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής καταγωγής. Ξέρετε ότι για αυτούς ισχύει η Σαρία με απόφαση του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, και έχουμε και υποθέσεις. Είσαι γυναίκα μουσουλμάνα ελληνίδα πολίτης ή πολίτησα που λένε, ή πολίτιδα και πολίτησα. Αλλά πολίτησα πάει για την πόλη. Λοιπόν, και θέλεις να κληρονομήσεις τον άντρα σου. Η Σαρία δεν είναι το δικαίωμα αυτό, δεν είναι την περιουσία, ξέρω εγώ, στον αδερφό. Και είχαμε τέτοια υπόθεση, πήγε στα δικαστήρια και λέω, να κληρονομήσω, αφού οι υπόλοιποι Ελληνίδες κληρονομούν. Τι νόμος εφαρμόζει. Αυτό εφαρμόζεται όλα τα χρόνια. Δεν άκουσα να μιλάει κανένας για μουσουλμανοποίηση. Δηλαδή, κάπου από ένα σημείο και πέρα, ορισμένα αξιοποιούνται και πολιτικά. Γιατί προφανέστατα θα έπρεπε να έχουμε εξεγερθεί όλοι και να λέμε δεν είναι δυνατόν οι γυναίκες μουσουλμάνες Έλληνες που είναι Ελληνίδες να μην έχουν δικαιώματα γιατί θα εφαρμόσουν τη Σαρία. Κάτι δεν το πει. Α πούμε, κανένα πολιτικό κόμμα. Ούτε αυτοί που τα κόμματα που λένε ότι είναι με τη walk agenda και τα. Κανένα δεν το πει. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε την πραγματική διάσταση στο θέμα αυτό. Να απαντήσετε πόσους έχουμε στην κυρία Επικράτεια. Δεν έχω την εικόνα αυτή τη στιγμή, διότι πολλοί δεν είναι και νόμιμοι και επομένως δεν μπορούν να μετρηθούν αφού δεν είναι νόμιμοι. Ωραία, άμα υπάρχει, ακόμα καλύτερα, την ακούσω. Ναι. Εδώ κοιτάζω και εγώ κάποια στοιχεία να βρω τώρα. Πέστε μου. Το 21. Α, ναι, γιατί εγώ ψάχνω το 23, αυτό δεν τα βρω. Ωραία. Δεν ακούγεστε, κύριε, το μικρόφωνο. Μικρόφωνο για να ακούγεται. Δεν εννοεί τους Αλβανούς περιπτώρα, εννοούσε τους άλλους. Και εννοούμε. Α,
375.000 Αλβανοί, 35.000 Βουλγαροί, 35.000 Πακιστανοί, 28. Πιθανό έχει πέσει το ίντερνετ της αίθουσας. Δεν βλέπω κίνηση στην εικόνα. Δεν υπάρχει ίντερνετ και ίσως ούτε και ήχος. Οκ, okay, τώρα ήρθε. Ναι, ακούτε. Ήρθε. Δεν ξέρω τι συνέβη. Ήρθε. Κόπηκε το διαδίκτυο. Ναι, και μετά ήταν κλειστό το μικρόφωνο. Λοιπόν, εγώ βέβαια από το οικονομικό σκέλος, κύριε καθηγητά, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι κάποιοι κερδίζουν από αυτή την εισρωή αυτών των ανθρώπων στην Ευρώπη και παίρνω αρνητική θέση. Αλλά επειδή ο κύριος συντονιστής μιλάει για ερωτήσεις, πάμε ερωτώντα. Η ερώτησή μου είναι, εγώ ήξερα ότι πρόσφυγας θεωρείται εκείνος ο οποίος από μια εμπόλεμη ζώνη καταλήγει στο πρώτο ασφαλές μέρος. Πρώτο ασφαλές μέρος για τους Συρίους είναι η Τουρκία, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και όλοι εκεί γύρω. Πρόσφυγες για τους Πακιστανούς είναι, ξέρω εγώ, το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και πάει λέγοντας. Πρόσφυγες για τους Πακιστανούς πάει και κάπου εκεί η Ινδία, το Ποτραντές κτλ. Πρόσφυγες για Μπαγκλαντές είναι και η Λάνια. Συνεπώς, από πού και ως πού τους χαρακτηρίζουμε πρόσφυγες εδώ στην Ελλάδα. Ένα το ερώτημα. Δεύτερο, επειδή εγώ ξέρω, έχω μάθει... γιατί... Η κάμερα πρέπει να γυρίσει το 3000, στην άλλη κάμερα. Δείχνει, είναι αυτή τη στιγμή μόνο η κάμερα η δική σας. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. 3.000 αυτή που δείχνει το προ. Δεν δείχνει το Μαριά αυτή τη στιγμή. Δεν δείχνει, ναι. Άξε, όχι, δεν πειράζει. Μας τα χάλασε όλο το διαδίκτυο. Τώρα, ναι. Σταύρο. Έλα, τώρα. Ναι. Ναι. Τώρα ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν έχει γυρίσει ακόμα η κάμερα αυτή. Είναι... Τώρα δείχνει το γύρο Πορτοκαλάκι. Όχι, κακώς μου κάθε. Άρα είναι... θέλουμε και κάμερα μάνα εδώ. Κάμερα 3.000. Στο start video. Εκεί stop video. Στο start video εκεί πέρα που λέει select camera. Εκεί τώρα. Ας γυρίσει τα πειρά. Είμαστε εντάξει τώρα. Ο κ. Πορτοκαλάκης να το κάνει... Ναι, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, έτσι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, συνεχίστε, γιατί... Ναι. Πάμε τώρα στους άλλους. Τους μετανάστες. Αυτοί δεν είναι μετανάστες.
δεν ήρθαν κατόπιν αιτήσεως ή κατόπιν προσκλήσεων, ήρθαν με το έτσι θέλω. Άρα είναι λαθρέως οι εισελθόντες στη χώρα. Εγώ, επειδή είμαι στρατιωτικός και έχω υψώσει την δεξιά και είπα ότι οφείλω να πείσουμε στην πατρίδα κτλ. Έρχομαι τώρα και ανησυχώ για το μέλλον της πατρίδας την οποία ορκίστηκα να εκπληρετήσω. Θα μου πείτε τώρα εσύ, γεροξούρας είσαι, στη Μένη Λεωμονόκουπα είχε πει ο ένιστος Εθνάρχης Καραμανλή. Ναι, και όλα αυτά τα πράγματα είναι τραυματικά για εμάς τους ανθρώπους οι οποίοι δώσαμε τον υδρότα μας, το αίμα μας για την πατρίδα. Και έρχομαι τώρα εδώ πέρα και ακούω πολιτικούς οι οποίοι λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι το μέλλον της Ελλάδος, διότι το δημογραφικό της Ελλάδος είναι φθήνον, συνεπώς θα γίνει αντικατάσταση πληθυσμού. Άρα η ανησυχία του κύριου που είπε προηγουμένως υπέρ, είναι όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι κατά το 90% είναι μουσουλμάνοι, θα αντικαταστήσουν τον ελληνικό πληθυσμό. Και μία ωραία ημέρα μετά από μία ή δύο γενναίες, η Ελλάδα θα γίνει Γιουνανιστάν, άρα θα γίνει Ισλαμική χώρα, αλλά και η Ευρώπη θα γίνει αυτή. Και ρωτάει ο κύριος Γρίβας, ο καθηγητής, νομίζω ότι πρέπει να το ξέρετε, ο κύριος Γρίβας λέει πόσο χωράει η Ελλάδα. Ο Μαρτζούκος έχει σηκώσει και ρέκα. Ο χιλιάδες. Κάντου unmute. Κάντου unmute. Να μιλήσει κάποια στιγμή. Εντάξει. Δεν έχει σταματήσει αυτή η λογική. Άρα θα είναι αέλεγχος. Πήγαινε στο Βασίλης Μαρτζούκος participants. Αλλοδόξων και οι οποίοι θα διαμορφώσουν. Κάντε τον unmute. Στη χώρα την οποία εγώ ορκίστηκα να υπηρετώ. Μπορείτε να μας δώσετε μια λύση. Γιατί οι προτάσεις που είπατε προηγουμένως ήταν καλές. Αλλά... Κάντε εσύ το unmute και θα ξέρει αυτό. Το ξανακάνει. Όχι για τα εκατομμύρια ή τα δισεκατομμύρια, δεδομένου ότι σε μία-δυο γενιές η Αφρική θα έχει 4 δισεκατομμύρια πληθυσμό από το 1.350 που έχει τώρα. Γιατί έχουν υπεργενητικότητα. Όλοι αυτοί που θα πάνε στην πρώτη χώρα εισόδου. Αυτό ήθελα να πω. Μπορείτε να μου τιμήσετε μια πορεία και ρωτήσεις, δεν είδατε. Μισό λεπτό. Να δώσει το OK. Εντάξει. Ο κ. Μαρτζούκου σηκώνει μια ώρα το χέρι και μετά συνεχίζουμε. Να απαντήσει. Ναι, αυτό θα απαντήσει βέβαια. Λοιπόν, έχουμε τα εξής θέματα. Πρώτα απ' όλα, ασφαλής χώρα. Με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας το 2023, διότι οι αιτήσεις γίνονται σε διοικητικό επίπεδο, πρώτο βαθμό, δεύτερο, μετά γίνεται προσφυγή, κάποια στιγμή φτάνει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας λοιπόν έλυσε αυτό το θέμα που θέσατε. Ότι πρόσφυγας είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στην πρώτη χώρα που μπορεί να πάει, θα δούμε πώς μπορεί να πάει. Συνήθως πηγαίνει ο δικός, έχει αεροπλάνο, αλλά θα μπορούσε να είναι ένας πλούσιος, υπάρχει αεροπλάνο και να πάει κάποιο. Είχαμε περίπτωση τέτοια του Τσαλάν, που τον βάλαν σε αεροπλάνο το άνθρωπο και πήγε. Άσχετα να αφήσανε το αεροπλάνο να προσγειωθεί στην Ολλανδία. Σε κάθε περίπτωση, συνήθως γίνεται ο δικός αυτή η μετάβαση. Επομένως, οι περισσότεροι ερχόμενοι στην Ελλάδα ερχόταν από την Τουρκία. Κρίθηκε λοιπόν δικαστικά ότι η Τουρκία, ανεξαρτήτως τι πιστεύουμε εμείς και όχι, ως προς το κομμάτι της εφαρμογής της νομοθεσίας του ασύλου, είναι ασφαλής χώρα. Αποτέλεσμα. 2.000 εδώ για αυτό το βρήκα, 3.601 αιτήσεις το 2022 κρίθηκαν ως απαράδεκτες, διότι προήλθαν από ασφαλή χώρα, κυρίως από την Τουρκία. Άρα λοιπόν στο κομμάτι αυτό υπάρχει μια πρώτη απάντηση ότι δεν μπορώ να σου χορηγήσω αυτή την άδεια. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν προσφυγιάδες. Οι αιτήσεις πάντως μην γίνανε. Μιλάω με τις αιτήσεις που γίνανε, γιατί οι αιτήσεις που γίνανε ήταν κοντά στις 15.000. Άρα στις 15.000 αιτήσεις που γίνανε το 22, τόσες γίνανε μέσα στο σύστημα. Τόσες γίνανε. Μέσα στο σύστημα γίνανε 17.000 αιτήσεις. Από αυτές τις 17.000, οι 3.600 κρίθηκαν έτσι. Το αν δεν κάνανε οι υπόλοιποι αίτηση δεν το αφορά. Εγώ κάνω μια ανάλυση του τι στοιχεία έχω. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, προφανέστατα σε σχέση με το δημογραφικό, η λύση δεν είναι αυτή η οποία υπόθηκε και σε ερώτηση χθες ότι μπαίνει του Πάσχο κάποιοι ρωτήσαν, είπα, απέφυγε να το απαντήσει. Λοιπόν, προφανέστατα είναι με τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας με μια συγκεκριμένη βεβαίως πολιτική, οικονομική κλπ. Να μην τα λέμε, είναι γνωστά. Το τρίτο θέμα είναι οι αντικειμενικές οικονομικές συνθήκες που οθούν, διότι κανένας δεν βρισκόταν να φύγει μόνος του και να πει έτσι. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Αν δεν είναι άνθρωποι που είναι αντιφρονούνται στα καθεστώτα, προφανώς θα φύγουν γιατί μας ποτοθούν. Αν είναι, ξέρω εγώ, Παλαιστίνοι και βομβαρδίζουν οι Ισραηλοί, προφανώς θα κοιτάξουν να φύγουν. Άρα λοιπόν αυτό είναι το κομμάτι των προσφύγων. Οι άλλοι που είναι οικονομικοί μετανάστες, προφανέστατα φεύγουν από χώρες οι οποίες είναι εξαιρετικά φτωχές. Εκεί λοιπόν, για να σταματήσει αυτή τη ροή και πολύ περισσότερο αυτό που θέσατε σωστά, ότι η Αφρική θα έχει δισεκατομμύρια πλέον πληθυσμό, μόνο στηρίζοντας ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, προκειμένου ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων αυτών είναι όρεξη να τα κινηθούν, άμα έχουν ένα καλό επίπεδο ζωής, προφανέστατα θα παραμείνουν στις περιοχές αυτές. Άρα αυτή η πολιτική τη στήριξη τη οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών, βεβαίως πρέπει να γίνει, αργή, για να έχει αποτελέσματα θέλει αρκετά χρόνια. Πάντως είναι ένας από τους τρόπους με τον οποίο μπορείς να ισοσταθμίσεις την ανάπτυξη και τη μετακίνηση πληθυσμών. Οι πληθυσμοί, μπορεί ξαφνικά αν η Αμερική, οι ΗΠΑ που έχουν ευμάρεια, αρχίσει να έχει κρίση οικονομική, η οποία διατηρηθεί 10-15 χρόνια, πολλοί από αυτούς θα γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα ή θα πάνε κάπου αλλού. Άρα, οι αιτίες, οι οικονομικές θα προσδιορίσουν και τη μεγάλη μαζικότητα του πληθυσμού. Άρα, πρέπει να πάσει στο κομμάτι του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης, της δίκαιης κατανομής του πλούτου, της κοινωνικής δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα των χωρών, της δημοκρατίας κλπ. Που θα είναι οι παράγοντες προκειμένου ένα μεγάλο μέρος αυτό το πληθυσμό να μην φύγει. Δεν έχει κανένα λόγο να φύγει, άμα έχει ένα επίπεδο ζωής σημαντικό. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Τώρα θέσατε ότι αυτές οι συνεχείς μετακινήσεις θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Κοιτάξτε, ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των ανθρώπων που έχει έρθει εδώ δεν θέλει να μείνει εδώ. Είναι ξεκάθαρο. Εάν η Ελλάδα έχει μια πολιτική όπου θα μπορούσε αυτόν τον κόσμο, είτε δίνοντάς του νομίμως πάντα, αυτά τα ειδικά διαβατήρια του πρόσφυγα, να φύγει αυτός ο άνθρωπος ή να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπιστεί ως ενιαίος χώρο. Άρα εισέρχεται μεν εδώ και θέλει να πάει στη Γερμανία, πάει στη Γερμανία, ακόμη και αν είναι μετανάστης οικονομικός. Αυτό που είδαμε έγινε και στις ΗΠΑ. Έγινε το ανάποδο. Οι ΗΠΑ, εάν μπει μέσα, μπαίνουν με διάφορους τρόπους. Έτσι, περνάνε το Ρίο Γκράντε και μπαίνουν. Αν μπει μέσα, πάει στο Σικάγο. Έτσι. Και πλέον πόσοι είχαν πάει στο Σικάγο, το δείξαν. Τους φορτώσαν σε αεροπλάνα και τους γυρνάγανε πίσω στο Τέξας. Λοιπόν, ακόμη δηλαδή και σε μια μεγάλη αγορά και σε ένα ομοσπονδιακό κράτος που είναι οι ΗΠΑ, είχε και τέτοια φαινόμενα. Προφανέστατα, όταν έχει μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, αυτά τα προβλήματα θα δημιουργηθούν. Άρα πρέπει να δεις τα αίτια. Τα αίτια είναι είτε πολιτικά, αίτια γεωστρατηγικά, πόλεμοι κλπ., είτε οικονομικά. Αυτά είναι τα βασικά αίτια. Αλλιώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν φεύγουν. Και ξέρω αν είχατε δει ένα βίντεο, και τελειώνω με αυτό. Δείχνει κάποιον ο οποίος πηγαίνει, γιατί και στο Μεξικό έχουν τύπο ψηλά, ανεβαίνει ψηλά και έχει ένα μωρό και τώρα έχει μέσα. Στην Αμερική και φεύγει αυτός. Πήγε στην οριοφυλακή και το πήρε. Μετά έδειξε το βίντεο, ξαφνικά λέει βρήκε τη μάνα του. Τώρα έδειξε ένα μωρό στο Τέξας και βρήκε τη μάνα του στη Νέα Υόρκη, αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Τελικά τι ήταν, μέσα στο σακίδιο του παιδιού του είχε βάλει ένα τηλέφωνο και έλεγε τηλεφωνήστε εκεί γιατί αυτή είναι η μητέρα του. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, λόγω και των νόμων στις ΗΠΑ, δεν μπορούσε το παιδί να το πάρει πίσω και πήγε με τη μητέρα του. Δηλαδή γίνονται απίθανα πράγματα που όλα αυτά όμως φαντάζει σε μια μάνα. Έχει φύγει, δουλεύει στη Νέα Υόρκη, δίνει το παιδί της κάπου, του το ρίχνουν από τη μάτρα να το βρει. Αυτοί οι άνθρωποι προφανέστατα αν είχαν μια άλλη οικονομική διαβίωση στη χώρα, δεν θα το κάνουν αυτό. Άρα, αν πάμε στα βαθιά αίτια, να μην μένουμε μόνο στο επιφαινόμενο, πρέπει να χτυπήσουμε τα αίτια. Τα αίτια είναι αυτή η άδικη οικονομική κατάσταση. Παρακαλώ, μη φωνάσεις, δεν ακούγεσαι κύριε. Γιατί να τα χτυπήσουμε εμείς το ερώτημα.
Ο κ. Μαρζούκος έχει μισή ώρα που ζητάει τον λόγο. Μην παίρνετε τον λόγο, παρακαλώ, καθένας μόνος του. Παρακαλώ, δεν ακούγεστε. Μην μιλάτε, παρακαλώ. Κύριε, μην μιλάτε. Μας ενοχλείτε, το καταλαβαίνετε. Όχι, εντάξει. Άμα δεν παίρνετε τον λόγο, μην μιλάτε. Δεν είσαστε το κέντρο του κόσμου εσείς να μας πείτε τη σοφία σας. Αλήμον. Λοιπόν, το λόγο να δοθεί στον κύριο, στον αντιπρόεδρο, τον κύριο Μαρτζούκη. Έχετε κύριε καθηγητά, λόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ακούτε? Ναι. Ακούγεστε, ναι. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και ιδιαίτερα για τα θεσμικά σχετικά με τη μετανάστευση. Η υπογεννητικότητα στην Ευρώπη είναι η βασική αιτία εισαγωγής μεταναστών. Μόνο που ο τρόπος έγινε με ένα λογιστικό τρόπο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ασφάλεια και η κοινωνική συνοχή. Μάλιστα, το αφήγημα που επενδύθηκε για την εισαγωγή μεταναστών, το πολιτικό αφήγημα ήταν η πολυπολιτισμικότητα, η αμοιβαία ανοχή και ούτω καθεξής. Νομικά επενδύθηκε όλο αυτό το πράγμα με μια σειρά νόμων, όπου δεν μπορούσε κάποιος να διαμαρτυρηθεί έντονα για να μην κατηγορηθεί ως ρατσιστής ή ως ξενόφοβος ή ως ισλαμόφοβος. Αποτέλεσμα, η πίεση αυτή στις κοινωνίες της Ευρώπης σε πλήρη αντίθεση με τις απόψεις των Βρυξελών έφερε την ακροδεξιά σε κάθε κράτος της Ευρώπης. Γιατί δεν εννοούσαν οι κυβερνήσεις να αντιληφθούν τη δυσφορία των κοινωνιών της Ευρώπης στην καθημερινή βιωματική τους εμπειρία. Έστω και αν οι μουσουλμάνοι είναι μόνο 25 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Το θέμα όμως δεν είναι το Ισλάμ. Εδώ είναι το κοσμικό κράτος έναντι της θεοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι 3 γενναίες μετά στην Ευρώπη, νεαροί, υποστηρίζουν σε ποσοστά 50% την εφαρμογή της Σαρίας. Άρα λοιπόν, δεκτώ αυτό που λέτε βεβαίως για την επένδυση εκεί στις χώρες αναχωρήσεως και διελεύσεως, αλλά αυτό όπως είπατε κι εσείς θέλει χρόνια και πρέπει να γίνει. Δεύτερον, είναι η αποτροπή επί των συνόρων. Τρίτο όμως και σπουδαιότερο είναι να αλλάξει πολιτική στο εσωτερικό και νούμερο ένα κριτήριο να είναι η αφομοιωσιμότητα. Δεν μπορούν να συνυπάρχουν θεοκρατία με κοσμικό κράτος. Πρέπει λοιπόν ο όρος απαράβατος των μεταναστών να είναι η αφομοιωσιμότητα. Δεν είναι η Ευρώπη που θα δεχτεί ούτε την Μπούργκα, ούτε την Κελεμπία, ούτε τα πρακτικές του Αφγανιστάν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όσο δε για την κατανομή του πλούτου, σωστό ως ευχή, αλλά πρακτικά ανεφάρμοστο με την έννοια ότι ο δείκτης γονιμότητας στην Αφρική είναι 5 και στην Ευρώπη είναι 1,5. Αυτό δημιουργεί θέματα κατανομής του πλούτου. Άρα λοιπόν, εν ώψη ραγδαίων εξελίξεων, δεδομένου ότι μόνο η Νιγηρία είναι σήμερα 200 εκατομμύρια και το 2100 θα είναι 800, πρέπει να δει η Ευρώπη σοβαρά τι μέλη γενέστε πριν χάσει την αξιακή της φυσιογνωμία και χαρακτήρα για την οποία τόσα χρόνια με τόσες εκατόμβες νεκρών μπόρεσε να διασφαλίσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε διάφορα επίπεδα που πρέπει να δούμε τα θέματα σε συνδυασμό με την ερώτηση αλλά και την τοποθέτηση εκτός μικροφόνου έχει σημασία την άκουσα. Ακούστε. Η Ευρώπη, γιατί το συνδυάζουμε με κομμάτι της ισλαμοποίησης κλπ. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία υπάρχουν δεύτερης και τρίτης γενιάς, κυρίως αραβικής καταγωγής, οι οποίοι υπάρχουν επειδή η Γαλλία ήταν μια χώρα αποικιοκρατική. Έχει ταυτόχρονα πληθυσμούς άλλους της Αφρικής, που και αυτοί οι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι, δεν είναι χριστιανοί. Αυτοί όμως όλοι ήταν μέσα στη γαλλοφωνία, την περίφημη, στη μεγάλη αυτοκρατορία της
Γαλλίας. Η Ολλανδία το ίδιο. Ο Γκούλη, το ποδοσφαιριστής ο περίφημος, ήταν από την περιοχές κάτω της Ινδονησίας. Μολούκος. Λοιπόν, όταν εμείς δεν έχουμε αυτές τις καταβολές και σε τούτο δεν μπορούμε να υποστούμε και τις συνέπειες. Δυστυχώς όμως, λόγω της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του ενιαίου χώρου, ένα μέρος των συνεπειών αυτών το υφιστάμεθα. Δηλαδή, αν η Βρετανία, έχοντας όλη αυτή την αυτοκρατορία που είχε, την Ινδία, τον Α, τον Β, έχει στην Αγγλία σήμερα μεγάλους πληθυσμούς που δεν είναι κλασικοί Άγγλοι, αλλά ήταν αυτοί οι British citizens, ξέρω εγώ, και British nationals κτλ. Αυτό είναι θέμα δικό της. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσει και πρέπει να υποστηρίξει τις συνέπειες. Διότι όσο είχε αυτό το κέρδος με την υπερεκμετάλλευση και την αποικιοποίηση, ήταν καλά. Προφανέστατα λοιπόν είναι αυτοί που έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί και το Βέλγιο έχει τέτοιο πρόβλημα, και η Γαλλία και η Αγγλία κλπ. Εμείς έχουμε τα απόνερα αυτής της ιστορίας. Έχουμε ταυτόχρονα, γιατί δεν μπορούμε να μην δούμε την ανισομέρεια βορρά-νότου. Τώρα προσπαθεί η BRICS, ξέρω εγώ, να φέρουν μια διαφορετική ισορροπία. Όσο θα υπάρχει δυστυχώς αυτή η άνηση κατανομή, όχι μόνο εντός μιας χώρας, αλλά και μεταξύ των χωρών και μεταξύ των περιφερειών, αυτό θα δημιουργεί κινητικότητα και ανθρώπων. Επομένως, ο στόχος θα είναι να πάμε σε μια διαφορετική συγκρότηση της διεθνούς κοινότητας, σε μια διαφορετική συγκρότηση των κρατών, σε μια διαφορετική κατανομή του πλούτου. Βεβαίως, σωστά είπατε, αυτοί έχουν στο Πακιστάν 25 δολάρια, ξέρω εγώ, παίρνουν. Οπότε θέλει να μετακινηθεί για να πάρει περισσότερα εδώ. Ναι, υπάρχει και πόσα χρόνια δεν περιμένουμε, αλλά στην πράξη το γεγονός ότι έχει μείνει το Πακιστάν είναι ένα θέμα του παγκόσμιου καταμερισμού εργασίας. Το οποίο προφανώς ούτε εμείς στην Ελλάδα, ούτε πολύ περισσότερο εμείς εδώ που συζητούμε, μπορούμε να τα ανατρέψουμε αυτά. Και πολλά πράγματα ενδεχόμενα δεν έχουν και σημαντικές λύσεις εφικτές, οι οποίες μπορούν να δοθούν σε αυτή την παγκόσμια κατάσταση μετακινήσεων. Έχουμε τους κλιματικούς πρόσφυγες που ενδεχόμενα δεν δημιουργηθούν γιατί υπάρχει ξηρασία. Σας έφερα αυτή την ταινία, σας το είπα. The day after, ας πούμε, και αυτό είναι ένα τέτοιο πράγμα. Είναι απλά το παίζει ωραία και δείχνει πώς μπορεί να φτάσει η Αμερική να ζητάει να πάει κάπου. Τώρα, ο αντιπρόεδρος έβαλε ορισμένα θέματα. Γιατί εφόσον έρχονται πληθυσμοί σε κάποιους χώρους, υπάρχει ένα ζήτημα με ποιους όρους θα έρθουν. Το είπε αφομοίωσε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Υπάρχει αυτό που λέγεται melting pot. Αυτά τα έχουν συζητήσει όλα. Εγώ την ευκαιρία που ήμουν στο Harvard του 2000 να ακούσω πολλά σεμινάρια. Στην Αμερική πήγε κόσμος από παντού και έπρεπε να φτιάξουν ένα μέσο όρο. Όμως ο πυρήνας ήταν αγγλοσαξονικός και κατά κύριο λόγο διατηρήθηκε. Δεν αφομοιώθηκε. Είχαν μια αντίληψη που λεγόταν Americanization, αυτό που λέμε εμείς τώρα, Europeanization, δηλαδή όχι θα έρθετε στο δικό μας μοντέλο και ως εκ τούτου δεν δεχόμαστε τι, προφανέστατα τραβηγμένα τα μπούργα, σαρία, γυναίκα καταπίεση κλπ. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλοι τρόποι ζωής, ας πούμε. Επομένως, μέχρι πού θα φτάσει το Americanization, το Europeanization, η εκγερμανοποίηση. Αυτά είναι συστήματα που συζητούνται. Άρα εδώ πρέπει να δούμε τα θέματα αυτά. Είχε γράψει μια μελέτη πολύ παλιά, ένα βιβλίο που είχε εκδώσει ο Καζάκος ο Πάνος. Είχαμε γράψει για τα ελληνοτουρκικά. Η Κατερίνα Πολυχρόνια είχε πιάσει ένα μοντέλο. Ποιος είναι ο βασικός πυρήνας των κοινωνιών που πρέπει να αποδεχθείς, αφήνοντας όμως προφανώς και ορισμένες πλευρές δικές σου, μια και προέρχεσαι από άλλο πολιτισμό, να διατηρηθούν. Δηλαδή, η απέτηση να έχεις όλα τα χαρακτηριστικά τα ελληνικά ή τον κεντρικό πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας, αφήνοντάς όμως μια αυτονομία σε ορισμένα άλλα θέματα. Αυτά είναι ζητήματα που ποικίλουν σε κάθε χώρα, σωστά τα βάλει ο αντιπρόεδρος, τα βλέπουμε στη Γαλλία, τα βλέπουμε στο Βέλγιο. Οπότε εδώ πρέπει να δούμε κάποια ισορροπία. Ποιες είναι οι βασικές αξίες, διότι ναι, δεν θα επιτρέψουμε εμείς κατακτήσεις κοινωνικές, πολιτικές και εργατικές κατακτήσεις να χαθούν επειδή ο άλλος έχει τη δικιά του αντίληψη και θέλει να σου επιβάλλει ένα δικό του μοντέλο. Αλλά
ορισμένα άλλα δευτερογενή στοιχεία θα ενδεχόμενα να το επιτραπούν. Στο βαθμό που δεν ανατρέπουν τον κεντρικό πυρήνα συγκρότησης ενός δημοκρατικού κράτους, ενός κοινωνικού κράτους κλπ. Δεν είναι εύκολο να βρούμε τις ισορροπίες και πώς αυτά θα αντιμετωπιστούν. Και κάθε φορά θα έχουμε τέτοια προβλήματα και θα έχουμε και αξιοποίηση κομματική, πολιτική, είναι λογικό αυτό, διαφόρων πλευρών αυτά τα προβλήματα. Είμαστε σε μια τέτοια φάση και προφανώς δεν πάμε να δώσουμε όλες τις λύσεις. Πρέπει να έχουμε μια εικόνα που βρισκόμαστε και πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε ορισμένα θέματα. Και οικονομικά να το πάρουμε, να δημιουργήσουν αυτή η πίεση των ξένων, να δημιουργήσουν την κατάσταση, να επιδεινώσουν μια κατάσταση του πρεκαριάτου. Πρεκαριάτο είναι μια νέα τάξη ανθρώπων οι οποίοι ζουν με ανασφάλεια, με αβεβαιότητα, θα απαντήσω προς το επαγγελματικό τους. Θα απαντήσω στην επαγγελματική τους πορεία. Πρεκάριος είναι ο ανασφαλής. Θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Ο κύριος Βάρδας έχει σηκώσει το χέρι. Κύριε Βάρδα, το μικρόφωνο δώστε. Παρακαλώ, όσο πιο σύντομα γίνεται, επειδή είδα σηκώθηκαν πολλά χέρια, να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι και δεν ήταν αφαίρετη στο όρο. Είναι ότι από ό,τι ξέρω η Δανία δεν έχει υπογράψει το βιβλίο. Θα ήθελα σας παρακαλώ μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο δεν έχει υπογράψει η Δανία. Η χώρα μικρή, λίγο πιο στην Ελλάδα, δεν έχει συνενέσει και υπάρχει στο βιβλίο. Το πρώτο που θα σας πω είναι αυτό. Το δεύτερο είναι κάτι που άκουσα πέρσι και με του παγκόσμιου οργανισμού υγείας που είναι με πρόθεση να δει ο ελληνικό της μόνος της πες τα πάλι να ρωτήσεις τη δεύτερη. Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας πέρσι είπε για στόματος του γενικού διευθυντού του ότι μέχρι το 2050 νομίζω το πήρε κατηγορώμενος αυτό. Ο πληθυσμός Αφρικής θα ξεπεράσει τα 2%. Το οποίο την μέση ηλικία του πληθυσμού είναι τα 35-36 χρόνια στην Αφρική. Αυτοί τα 500-800 εκατομμύρια που θα πάνε, θα ζήσουν στην Αφρική που ήδη είναι σε άθλια κατάσταση, θα περάσουν στην Ευρώπη όσοι μπορούν. Θέμα αυτό. Τρίτο θέμα, παρακαλώ και επίθερα του κύριου Μαγιά την αντίληψη από το θέμα. Απαντήθηκε αυτή η δεύτερη ερώτηση. Πώς απαντήθηκε. Μιλήσαμε για επενδύσεις στις χώρες προέλευσης. Σας είπα, ως το 2050, 25 χρόνια περίπου. Θα γίνουν επενδύσεις στις χώρες στην Αφρική. Τι λέει όμως, δεν γίνονται αυτά. Είναι εκτός πραγματικότητα. Τώρα που θέλω να πω είναι το Κοράνι. Επιβάλλει τρόπο ζωής. Δεν είναι απλώς κάποια αληθίσκεια. Επιβάλλει τρόπο ζωής. Και επιβάλλει και την επικράτησή του με το ξύλος. Προσέξτε, από αυτό έχασε τη δουλειά του, ο Πάπας Βενέδικτος, αυτή είναι άλλη ιστορία, δεν πέφτει τώρα. Με το ξύπος εκβάλλει το Κοράνι στον καλό μεθανό να πείσει τους άλλους να γίνουν μεθανοί. Δεν είναι καθόλου αστείο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και θα ήταν και κλίπη, ρε Μαρία, την αντίληψή σας για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Τέλος, και σε καταλήξω, είναι το εξής. Ότι αυτό που κάνει η Γερμανία για μας, για μένα τουλάχιστον, είναι μια απόφαση για να ξεπεράσουμε τα σύνορα. Ευκαιρία δεν είναι. Ο Γερμανός δεν είναι τυχαία απόφαση. Μπορεί να μας ενοχλεί, να ενοχλεί τα κουσά. Πάμε. Εγώ δεν βλέπω τι μας. Πολύ καλό. Ο κ. Σιντοτάκης και όσοι δεν μπορούν που είναι εδώ μετά, να μιλάμε τα σύνορα. Γιατί δεν μιλάσουμε τα σύνορα. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Όποιος ήδη μπαίνει στην Ελλάδα, ούτε απελάμε τίποτα δεν είναι. Έχουμε υπογεμίσει με μουσουλμάνους. Αυτή θα είναι η κατάληξη τη αδυναμία μα να αντιληφθούμε τι πραγματικέ διαθέσει του συστήματο. Είναι σοβαρότατο το ζήτημα και έχει να κάνει με το Κοράνι κυρίω. Δεν έχουμε αντίληψη να δούμε με την Ουκρανία ή με την Πολωνία που είναι αδιάφορη. Δεν μα ενοχλούν. Με του μουσουλμάνους που θα κάνουν κύριε Μαριά, και ξέρετε εσεί το Βέλγιο, και εγώ πάω για τη ζωή μου τακτικά στο Βέλγιο, έχει περίπου 150.000 μουσουλμάνους πολίτες του Βελγίου. Και όπως μου λέει ένας καθηγητής, Βέλγος, αυτοί θα καταστρέψουν το Βέλγιο. Αυτοί. 150.000 γεννημένοι μουσουλμάνοι στο Βέλγιο. Που είναι τα χώρα του, πίσω στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Στο οποίο βέβαια έχει το Βέλγιο μέσα στην αποικία, χρόνια όλους αυτούς.
Πολλούς από αυτούς πήρε εργάτες γιατί τους ήθελε στα αδραφορυγεία και προφανέστατα θα έχει και τα επίχειρα. Δεν είναι τόσο εύκολο όταν κάνει μια πολιτική και δεν την ελέγξεις και δεν τη σκεφτείς, αλλά το βασικό είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, κάποιοι να κερδίζουν κλπ. Γιατί υπάρχουν διαφορές. Η κοινωνία δεν έχει τα ίδια συμφέροντα με κάποια στενά, σκληρά οικονομικά συμφέροντα ή ακόμη και κυβερνητικά. Είναι διαφορετικά τα συμφέροντα. Το θέμα είναι ποιος είναι ο γνώμονας και ποιο είναι το κριτήριο. Σωστά θέσατε για τη Δανία. Υπάρχει το πρωτόκολλο 22, το οποίο διαμορφώθηκε μετά το Μάστριχτ, διότι δεν μπήκε η Δανία στην αρχή, αν δημόσιο το Μάστριχτ. Έγιναν δύο δημοψηφίσματα και για να αρθούν οι όροι δημοψηφίσματος πήραν συγκεκριμένες εξαιρέσεις και στο πλαίσιο αυτό πήραν εξαιρέσεις και για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια κλπ. Κλπ. Ενημερώνω μόνο ότι παρότι έχουν πάρει εξαίρεση υπάρχει ειδική ρύθμιση για αυτούς από το 2019 σε σχέση με τα διαβατήρια κλπ. Να μην τρώμε την ώρα μας με λεπτομένο. Δεύτερο. Τι έχουμε? 15 λεπτά, οπότε να είναι και απαντήσεις. Σε σχέση με την Ισλαμοποίηση και λοιπά, τον πυρήνα, όλα αυτά τα ανέπτυξα προηγουμένως, δεν έχουμε κάτι άλλο. Σε σχέση με το... για το Κοράνι και λοιπά που λέτε, θέτεται ένα ευρύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή, το οποίο θέλει αρκετή συζήτηση, που μην έχω ενδεχόμενα αντίρρηση εγώ. Το ερώτημα είναι σε αριθμό πληθυσμού αν είναι τέτοιος ικανός αριθμός να τροποποιήσει αυτό ή εδώ ερχόμενοι μέσα σε ένα διαφορετικό πολιτισμό θα τοποθετηθούν διαφορετικά γιατί ακόμη και η γυναίκα η μουσουλμάνα που την καταπιέζουν και όταν έρθει στην Ελλάδα θα θέλει να έχει τα δικαιώματα που έχουν και οι Ελληνίδες και προφανέστατα θα αντιδράσει και αυτή. Δεν είναι μονόπλευρη η κατεύθυνση, έχει πολλές πλευρές. Κοινωνικά να τα δούμε. Η κυρία, παρακαλώ, το μικρόφωνο. Κύριε Μαρία, σας είχα παρακολουθήσει το 2010 κάποια ενοριακή αίθουσα από κάποια εκκλησία ήταν στο Ιδάλιο, δεν πάνω εγώ ακριβώς το τέτοιο, και η επίγευση που είχε γίνει τότε στην πρώτη πορεία μας ότι δεν θα συνδεθούμε στα μέσα της πολιτικότητας και τα λοιπά. Εγώ δεν ξέρω που μένετε, αλλά η περιοχή εδώ που μένω εγώ, πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αφρικής, πλατεία Βάρ, Ομόνια και τα λοιπά, ήταν από τότε ένα γέτο απαράδεκτο, η ποιότητα ζωής των κατοίκων έχει καταραχθεί εντελώς από τις συνήθειες και τα λοιπά και προοδευτικά έχει γίνει όλη η χώρα, όλη η χώρα και η Αθήνα και παντού, σχεδόν παντού, έχει γίνει μια ανοιχτή φυλακή όπως ήταν η Ήβρος και η Τέρνος, που ανάγκασαν τον πληθυσμό να φύγει. Εμείς πού να πάμε τώρα, ποιος τους ελέγχει αυτούς τους ανθρώπους, με τα εγκλήματα που κάνουν για τους ανθρωπελεύθερους, μουσουλμάνους, είναι άντρες μιας ηλικίας που είναι εμπόλεμοι, 20 με 30 χρονών, δεν είναι κατά καμία έννοια πρόσφυγες. Πρόσφυγας είναι ένα γυναικόπαιδο, είναι ηλικιωμένοι μαθοί. Και μετά και κάτι άλλο, την οικονομική παράμετρο. Ποιος επιτρέπει τα money transfer, ποιος τους ελέγχει αν κάνουν φορολογική δήλωση για να μπορούν να στείλουν τα χρήματά τους στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν ή δεν ξέρω εγώ πού άλλο. Ποιος τους πληρώνει τα επιδόματα, τα ρεύματα, τη ρευματοκλοπή που κάνουν, ποιος την πληρώνει, δεν την πληρώνουμε όλοι εμείς. Τα επιδόματα που παίρνουν, επίδομα νοικίου, επίδομα στεγαστικό, επίδομα για τα παιδιά τους για 680 ευρώ το μήνα για κατανάλωση. Ποιος τα ελέγχει αυτά, ποιος τα πληρώνει. Καταρχάς, επειδή αναφέρατε. Τα money transfer, την αφαίρεση που κάνετε εδώ, με την πάμε εργασία, ποιος θα την βάλει. Έγινε κατανοητή η ερώτηση, Δαλία. Η συνάντηση αυτή που λέτε το 2010 ήταν στον Πειραιά, είχε άμεση σχέση με το κομμάτι της αχρήματης κοινωνίας, δηλαδή με το πώς γίνεται μια ψηφιοποίηση στα νομίσματα και τι δικαιώματα έχει ο ίδιος ο πολίτης αν δεν έχει το νόμισμα στην τσέπη του. Αυτή ήταν η συνάντηση τότε που ήταν από διάφορους φορείς και βεβαίως ήταν και από αυτούς που αναφέρατε. Οι θέσεις μου εξεκάθαρες, ίσως δόθηκε έμφαση σε άλλο τομέα γιατί το θέμα είναι αρκετά μεγάλο, είναι ξεκάθαρες και είναι καταγεγραμμένες. Πρώτον, σε σχέση με αυτό το money transfer που λέτε, έχω μιλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαγορεύεται η μετακίνηση αυτή των χρημάτων
Και ως εκ τούτου πρέπει και να ελέγχονται, γιατί άμα στείλω εγώ 5.000 ευρώ κάπου και κάποιος τρίτος, εμένα θα με ελέγξει για τα 5.000. Άρα λοιπόν η θέση μου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα, είναι η ίση μεταγύριση όλων υπό τους ίδιους όρους που επιτρέπεται η αποστολή χρημάτων, αλλά και ο έλεγχος. Για να με ρωτήσει πού τα βρήκα εγώ τα 5.000. Άρα λοιπόν αυτό, βέβαια, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει να δουλεύουν αυτό το money transfer που γίνεται με τις διάφορες ιδιωτικές και τα λοιπά και λοιπές εταιρείες, ας πούμε, και να μπουν σε μια κατεύθυνση. Αυτά έχουν υποθεί. Επίσης, παρακαλώ, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι πρωθυπουργός ή υπουργός. Αν ήμουνα, μπορεί να έπαιρνα άλλα μέτρα. Αλλά λέμε τι προτάσεις υπάρχουν. Βεβαίως αυτά... Ορίστε. Η τράπεζα της Ελλάδος δεν υπόκειται σε νόμο του τράπεζα, είναι ξεχωριστός νομοθετικός. Ελέγχεται η κυβέρνηση να ελέγξει την τράπεζα της Ελλάδος. Ελέγχεται η τράπεζα της Ελλάδος υπό ποιους όρους δίνει αυτή την άδεια. Και πολλά από αυτά δεν είναι νόμιμα. Και μπορούν να ελεγχτούν, αλλά άνετα μπορείτε κι εσείς να προσφύγετε κατά του κυρίου Στουρνάρα, εφόσον παρανομεί, μηνύοντάς τον, διότι είναι πολύ απλό. Δεν έχει ασυλία. Θέλω να πω μερικά πράγματα. Θα πρέπει να ελεγχθούν υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις συμβαίνουν. Πολλά συμβαίνουν και δεν είναι νόμιμα. Ως εκ τούτου μπορεί να μπει μια σειρά. Είπατε τώρα πώς συμβαίνουν και τα λοιπά. Προφανέστατα πρέπει να υπάρχει η νόμιμη είσοδος, η φύλαξη κλπ. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν έρθουν 500 άνθρωποι στον Εύρο και δεν τους δέχεται η Τουρκία και δεν τους δέχεται κανένας, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Γι' αυτό και υπάρχουν οι επιστροφές που λέγεται, αλλά δεν τους δέχεται περιπτύει το Πακιστάν. Τι κάνεις, λες, το Πακιστάν έχει πολύ μεγαλύτερα οικονομικά συμφέροντα γιατί κάνει εισαγωγές στην Ευρώπη. Έχει προϊόντα. Άρα λοιπόν, εάν δεν αποδεχτεί τις επιστροφές, ως κύρωση απαγορεύεται η εισαγωγή προϊόντων του Πακιστάν στην Ευρώπη. Να δούμε τι θα διαλέξει. Θα διαλέξει αυτό, μπορεί να ληφθεί με απόφαση της Κομισιόν, το έκανε περιπλήγια για τη Ρωσία, το έκανε για πολλούς. Άρα υπάρχουν τρόποι. Γιατί δεν γίνεται? Διότι οι κυρίαρχες ομάδες που δίκουν θέλουν αυτή την κατάσταση να υπάρχει. Διότι υπάρχει μαύρη οικονομία. Διότι υπάρχουν τα φθηνά εργατικά χέρια. Αυτό εξήγησα. Δεν το αποδέχτηκα, το εξήγησα και μάλιστα στην κριτική. Τι πρέπει να κάνουμε? Ο καθένας είναι ελεύθερος να αποφασίσει πολιτικά τι θα στηρίξει, τι θα ψηφίσει και πώς δημιουργούνται αυτά τα πράγματα. Αρκεί να έχει μια εικόνα ποιος ευθύνεται. Στην ουσία όλα τα θέματα είναι οικονομικά. Η οικονομία είναι αυτή που καθορίζει τα πάντα και δημιουργεί όλα αυτά τα ζητήματα. Και αν είχες άλλου είδους οικονομία, άλλου είδους μεταχείριση, άλλου είδους κατανομή, πιθανότατα να έχεις και άλλου συμπεριφοράς. Αυτό πιστεύω. Ο κύριος Φενέκος και μετά ο κύριος Παρασκευάκος. Εσείς με κάνατε ερώτηση, κύριε. Προηγούνται οι άλλοι. Κύριε Αλέξη, ίσως από τους λίγους που γνωρίζετε το κλάδο. Δηλαδή, σε αυτό το χώρο και οι προτάσεις σας και τα στοιχεία και κυρίως που δεν ξέρετε. Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ σε ένα ζήτημα της απόφασης της Ιλιάνας του ΦΕΛΤΑ, που δεν ξέρετε. Το οποίο συνδυάζεται με την πρόταση που κάνετε για τις πρεσβείες. Δηλαδή, ο Σιλιάνος, ο δικαστής, και πήρε μια απόφαση και λέει: αν του έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το άσυλο εκτός χώρας και αυτός επιλέξει να μπει παράνομο στη χώρα, τότε αυτό δείχνει σαν τον εαυτό του παράνομο και άρα μπορεί να τον απελάσει. Άρα δεν χρειάζεσαι ούτε υποχρέωση να δεχτεί το αίτημα ασύλου ούτε οτιδήποτε. Αυτή η απόφαση είναι κορυφαία. Και πολύ σωστά ο κ. Μαντιάς προκύνει στις πρεσβείες και στα προξενία, στις χώρες της ασφάλειας και γύρω-γύρω από την Ελλάδα να μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματα ασύλου. Πράγμα που έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα. Θα φανεί που θέλουν να πάνε όλοι. Διότι όταν θα πηγαίνουν στις πρεσβείες και στα προξενία και του λες που θέλει να πας, και αυτό θα λέει η Γερμανία, θα φαίνονται αμέσως στα νούμερα που θέλει να πούν στην Ελλάδα και ποιον. Αυτό είναι εξαιρετικό μέτρο, αλλά το πολεμάνε οι Ευρωπαίοι, γιατί δεν τους συμφέρει αυτό το πράγμα από τις χώρες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η κλιματική αλλαγή προβλέπει 150 εκατομμύρια μετανάστες στην επόμενη δεκαετία, το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα. Και δύσκολο να το διαχειριστούν. Γι' αυτό η πρόταση περί επενδύσεων, όχι η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες προέλευσης είναι σημαντικές, όπως επίσης και οι κυρώσεις. Αυτό που λέει τώρα ο κ. Μαντιάς, κύριος, δεν τους δέχεσαι πίσω αυτούς που δεν τους δέχομαι.
κάνω μια κλήρωση και τον υποχρεώνει έναντι μεγαλύτερο πόσο θα δεχτεί αυτό. Γιατί? Γιατί έχουμε γύρω στι 3.000 αιτήσει επαναπατρισμού εθελοντικέ που τι πληρώνουμε και δεν μπορούμε να τι διαχειριστούμε γιατί δεν του δέχονται πίσω οι χώρε κλπ. Συνεπώ, δεν είναι ένα πρόβλημα που ένα λέει στη σκηνή και λέει ακούω τώρα μια κυρία που βγαίνει και λέει ότι δεν μετανάστε. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Λέει ορθολογικά μέτρα, συγκοινωνούν τα δοχεία, λέει α πούμε ότι δεν μετανάστε, λέει η Ουγγαρία. Είναι ψέμα. Η Ουγγαρία έχει 187.000 μετανάστε και 30.000 αιτήσει. Μέχρι και τα τελευταία δύο χρόνια. Συνεπώς, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μαριά ότι χρειάζονται ορθολογικά μέτρα, προοδευτικά. Σκλήρυνση, αποφυγή να δεν εισέρχονται στη χώρα, βελτίωση τη εξωτερική μα πολιτική, την υπόδοχη κλπ. Και σε κάθε περίπτωση, μαγικά ραβιά δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Συγχωρήστε, κύριε Μαριά. Κύριο Παρασκευάτα, μόνο ευχαριστώ τον κύριο Φενέκο, ήταν μεγάλη εισήγηση. Βλέπω εδώ 20 Φεβρουαρίου 2020, κύριε Φενέκο, έχω μια συνέντευξη. Για αυτή τη δικαστική απόφαση, είναι απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου και είχα ένα άρθρο που έλεγα να εφαρμοστεί η απόφαση αυτή. Και από αυτή την απόφαση πήρα βεβαίως την ευκαιρία και πρότεινα και επίσημα να παίρνονται οι αιτήσεις από τις πρεσβείες. Ωραία. Ο κύριος Λεφάκης και μετά ο κύριος Παρθελάκης. Κύριε καθηγητά, σας άκουσα στην ομιλία σας αλλά και στις απαντήσεις που έχετε δώσει λίγο την ώρα. Να λέτε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το δούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το δούμε. Κι άλλο θέμα να το δούμε. Κι άλλο θέμα να το δούμε. Ποιοι θα το δούμε και πότε θα το δούμε. Ωραία. Οι προτάσεις μου είναι σαφείς. 2020 οι αιτήσεις θα γίνονται στις πρεσβείες. Δεύτερον, η Επιτροπή Ασύλου θα πρέπει να πάει εκτός Ευρώπης να παίρνει τις αιτήσεις. Αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα στο site μου από το 2019 ή πολλά άλλα. Σας διάβασα την πρόταση δίκαιη κατανομή με τη ρήτρα αλληλεγγύης το Μάρτιο του 2015. Δεν είναι αποφασισμένο, είναι αποφασισμένο για 30.000. Εμείς λέμε για όλους. Επομένως, οι προτάσεις που μπορεί να γίνουν από το ΕΛΙΣΒΕ, από καθηγητές, από ομάδες πολιτών, έχουν μια αξία. Οι προτάσεις όμως γίνονται απόφαση. Η απόφαση είναι πάντοτε από την νομοθετική και την πολιτική εξουσία. Όταν εμείς όλοι ψηφίζουμε για την νομοθετική και την πολιτική εξουσία. Αυτούς που δεν πρέπει να ψηφίσουμε, προφανώς θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά επειδή δεν κάνω κομματική τοποθέτηση και δεν θέλω να εμπλακώ στα κομματικά, λέμε ότι σε τελική ανάλυση οι επιλογές που κάνουμε για τους ευρωβουλευτές, για την κυβέρνηση, για την αντιπολίτευση, για είναι αυτές που καθορίζουν ποιος θα πάρει την απόφαση και αν θα αποδεχτεί αυτές τις προτάσεις ή θα τις ακούει μεν και θα κάνει άλλα γιατί εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Το θέμα στο τέλος είναι οι πολιτικές επιλογές και πώς θα κρυθεί αυτό. Αλλά δεν ήρθα να κάνω τέτοια συζήτηση εδώ γιατί έχουμε ένα άλλο επίπεδο να ενημερώσουμε και να πάμε μέχρι ένα σημείο γιατί αλλιώς θα εκκληθεί ότι κάνουμε κομματική πολιτική για το Α και το Β και δεν το θέλω. Αν κάνω μια κομματική εκδήλωση, ελάτε να πω τα δικά μου, αλλά εδώ μένω σε αυτό το επίπεδο. Κύριος Παρασκευάκος και μετά ο κύριος. Τελευταία, κάνατε ερώτηση, κύριε. Κύριε Μαρδιά, καλησπέρα. Όχι. Κύριε, συγγνώμη, ο κύριος Παρασκευάκος έχει τον λόγο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Έχετε μεγάλη παραμονή στην κύριε. Έχω δύο ερώτηση. Τα οποία θα έρθει μια ερώτηση. Πώς έχεις το ζήτημα του λόγου της παρουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο είναι το εξής. Υπάρχει πιθανότητα να υπήρχε στρατηγικό σχεδιασμό της να καλύψει το κενό των εργατικών του εργατικού δυναμικού μέχρι ότου καθοποιηθούν με την έννοια το ρομπότ και της ψυχής νοημοσύνης να κάνουν δουλειά να καθοποιηθούν να γεμίσουν τα εργοστάσια με αυτά τα εργαλεία. Οπότε μετά δεν θα χρειάζονται αυτούς τους άνθρωπους που συζητάνε. Μόλις τελειώσει αυτό θα μείνουν άνετοι, οπότε εκ των πραγμάτων θα αποσυρθούν. Γι' αυτό βλέπετε τη Γερμανία και προχωράει σταδιακά προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεύτερο που ακούω για τον λάθο μετανάστευμα. Η πατρίδα μας παίρνει λεφτά για αυτούς τους λαθρομετανάστες και πρόσφατα. Την παραμονή του να τελειώνει αυτό το ζήτημα. Παίρνουμε χρήματα, εσείς το ξέρετε, για την παραμονή του. Δεν είναι έτσι όπως το θεωρούν. Παίρνει για το ιδρυτικό, παίρνει για το άλλο. Έχουν να υπάρχει και κάτι αντίθετη σκέψη να πληρώνουν αυτή άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ.
πράξη για ύπαρξη αυξημένου εργατικού δυναμικού κοντά στα 30-40 εκατομμύρια, το είπα, έχει άμεση σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης που αλλάζει το outsourcing και τα λοιπά. Τα είπα στην αρχή, δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ. Ωραία. Επομένως, αυτό το μοντέλο προχωρούσε, απλά έχει προβλήματα λόγω της πανδημίας και λόγω του πολέμου με τη Ρωσία. Αλλά η ανάγκη εργατικού δυναμικού σε μια πρώτη φάση είναι σημαντική. Δεύτερη φάση. Καθώς εξελίσσεται τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ κτλ., προφανέστατα το γράφουν όλοι, θα υπάρχει πλέον ενδεχόμενα και πλεονάζον εργατικό δυναμικό. Δεν θα είναι όμως μόνο άνθρωποι που έχουν έρθει ως μετανάστες, θα είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι πολίτες των χωρών. Στην ουσία θα έλεγα ότι είναι εργάτες. Επομένως δεν θα είναι τόσο εύκολα αποδεκτό κοινωνικά το να τους πούνε, όπως είπαν στη Volkswagen, ξέρετε κάτι, 6-10 χιλιάρια και πήγαινε. Λοιπόν, άρα εκεί θα γίνουν οι συγκρούσεις, οι κοινωνικές κτλ. Κτλ. Τώρα, το τελευταίο. Ναι, για το αν παίρνει η πατρίδα. Α, ναι, ναι. Εδώ λοιπόν, σε σχέση και με αυτό που είπε η κυρία, ακούστε. Υπήρχαν συγκεκριμένα συμφέροντα που θα ήθελαν ένα αριθμό μεταναστών, προσφύγων να υπάρχουν στην Ελλάδα και στα camps. Διότι υπάρχει συγκεκριμένο κονδύλι το οποίο παίρνει η Ελλάδα, ένα πολύ μεγάλο κονδύλι. Πίσω λοιπόν από αυτήν τον κόσμο που αντιδρούσε, γιατί δεν του θέλει, επειδή ήταν πολύ στη Σάμμο και είχαν αντιδράσει. Άλλοι του υποστήριζαν. Μερικοί από αυτού που υποστήριζαν είχαν και πολύ πιο ιδιωτελή συμφέροντα. Παράδειγμα, στη Σάμμο που είχα πάει και είχα επισκεφτεί, ερχόταν έτοιμα τα φαγητά από αυτά μέσα σε φτιαγμένα, ας πούμε, και τα βάζαν στο φούρνο και τα ζεσταίναν. Όμως τα φτιάχναν στην Κόρινθο και τα στέλνανε με το πλοίο στο κάμπ τη Σάμμο. Ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων, εταιριών που κέρδιζαν κτλ. Επομένως υπήρχε και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, αρκετά δισεκατομμύρια που πέσανε για να πάνε στη στήριξη αυτών των ανθρώπων. Δεν ήταν από τον ελληνικό προϋπολογισμό. Ο ελληνικός προϋπολογισμός όμως και η ελληνική κοινωνία υφίσταται βάρη. Π.χ. όταν έχεις, ας πούμε, 10 γιατρούς στη Σάμμο για 5.000 κατοίκους στη Σάμμο και προσθεθούν άλλες 2.500 κάτοικοι λόγω του ότι είναι μετανάστες πρόσφυγες, προφανώς η παροχή υπηρεσιών που έχεις στο ιατρείο, στο νοσοκομείο κλπ. Υποβαθμίζεται. Άρα αμέσως έχεις μια επίπτωση και αυτό έχει και ένα κόστος στον προϋπολογισμό κλπ. Άρα πρέπει να δεις ποιος κερδίζει από την παραμονή, ποιοι έχουν φτηνά εργατικά χέρια, ποιοι υφίστανται τις άλλες κοινωνικές συνέπειες. Ανέφερε η κυρία το χώρο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, τι γίνεται. Τα κοινωνικά ζητήματα ή η εγκληματικότητα είναι μια πολύπλοκη συνθήκη για να πάει κανείς να τη δει. Όσο μπορούσα, είπα επιγραμματικά προτάσεις, οι οποίες βεβαίως είναι εφαρμόσιμες, αλλά πολιτικά πρέπει να υπάρχει η βούληση για να γίνει. Και από ό,τι φαίνεται σε πολλά θέματα δεν υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα γενικότερο συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε. Μία τελευταία ερώτηση, ο κύριος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρτιά. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχω αντιληφθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια τελείως υποκριτική λειτουργία. Τελείως υποκριτική. Και θα πω το γιατί. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκά κράτη, το καθένα έχει διαφορετικά σύνορα. Δηλαδή η Αγγλία συνορεύει με θάλασσα. Η Ελλάδα όμως συνορεύει με άλλες χώρες, οι οποίες μερικές φορές δεν είναι και τόσο φιλικές. Η Γερμανία συνορεύει με τη Γαλλία. Θα έλεγα τώρα κάτι. Και πού είναι η υποκρισία τους? Ότι ενώ έχουν γίνει προτάσεις για ευρωπαϊκό στρατό... Ερώτηση κάτι, μην είναι άνθρωπος. Ναι, ναι, θα γίνει ερώτηση. Ναι. Μα έπρεπε να το στηρίξω κάπου αυτό, ναι, το οποίο θα ρωτήσω. Ενώ έχει γίνει η πρόταση για ευρωπαϊκό στρατό, όταν ήρθε η συζήτηση για ευρωπαϊκά σύνορα, η Ευρώπη σφυρίζει αδιάφορα. Δηλαδή, για ποιο λόγο τα ελληνικά σύνορα από την Ευρώπη δεν θεωρούνται και ευρωπαϊκά σύνορα? Καταλάβατε γιατί το... Αυτό. Από ό,τι έχω καταλάβει, το έκανα και λάθος. Δεν είμαι ειδικός. Κοιτάξτε, ο ευρωπαϊκός στρατός, υπάρχει ένα ερώτημα. Θα προστατεύσει την Ελλάδα κόντρα στην Τουρκία? Καλά, και το πήγαινα εγώ. Θα βάλει θέμα σε σχέση με την Κύπρο? Ο περίφημος Ευρωπαϊκός Στρατός, έτσι όπως χτίζεται και ετοιμάζεται, είναι ένας στρατός σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ για τη σύγκρουση με τη Ρωσία και ενδεχόμενα από την Κίνα. Αυτό είναι το θέμα.
Άρα θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δουλέψει αυτός ο στρατός, γιατί λένε ο Ευρωπαϊκός στρατός, αλλά το ερώτημα είναι αν θα είναι πράγματι προς το συμφέρον της Ελλάδος στα συγκεκριμένα θέματα που έχουν. Σύνορα, ακούστε, επικράτεια έχουν τα κράτη. Σύνορα έχουν τα κράτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επικράτεια. Δεν έχει territory. Έχει territorial, έχει περιοχή εφαρμογής. Δηλαδή εφαρμόζεται κάτι σε μια περιοχή η οποία δεν είναι δική της. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή επικράτεια. Υπάρχει επικράτεια ελληνική, γαλλική. Αυτές όλες άθροιζόμενες ως χώρο δραστηριότητας είναι ο χώρος που εφαρμόζεται το δίκαιο. Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχεις United States Territory και είναι τελείως διαφορετικό και τα σύνορα είναι των Ηνωμένων Πολιτειών και τα σύνορα πάντα τα φυλάει η Ομοσπονδιακή και στην Αμερική και λοιπά και στη Ρωσία και λοιπά. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι τελείως διαφορετικό. Μην τα ταυτίζουμε. Λέμε, όχι δεν λέω τις θέσεις, λένε τα ελληνικά σύνορα ευρωπαϊκά. Το λένε και πολιτικά κατά την έννοια ότι κύριε έχετε και ευθύνες, διότι έχουμε και εμείς τεράστιες υποχρεώσεις. Άρα μην κάνετε στραβά μάτια. Το ζουμί είναι ότι υπάρχει λογική ως όζον εαυτού σωθεί το. Αυτή είναι πραγματικότητα. Δεν έχουν ενοποιηθεί τα κοινωνικά, οικονομικά συμφέροντα μέσα στην ίδια την Ευρώπη για να αισθάνεται αλληλεγγύη ο Αθηναίος για τους Κρητικούς που πηγαίναν οι Κρήτες και πολεμάγαν το 12 στη Μακεδονία και τα λοιπά. Τέτοια πράγματα, τέτοια εθνική συνείδηση, τέτοια κοινωνική αλληλεγγύη δεν υπάρχει. Άμα εμείς έχουμε απρόβαση του καθενός, δεν υπάρχει περίπτωση αρθικάς Γάλλος να αναστηρίξει. Άρα λοιπόν να στα καταλάβουμε. Αυτά για να γίνουν μπορεί να περάσουν και 50 και 100 χρόνια για να διαμορφωθεί, αν διαμορφωθεί μια τέτοια κατάσταση. Τέλος, μια κουβέντα. Αυτός που αναλαμβάνει είναι ο Μάγνους Μπρούνερ, είναι ο νέος επίτροπος σε θέματα μετανάστευσης. Του έστειλε μια επιστολή η von der Leyen, το τι αποστολή έχει. Ακούστε τι επιγραμματικά για να καταλάβετε. Το πρώτο θέμα είναι να υπάρχει, λέει, μια πιο ασφαλής Ευρώπη σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, αντιμετώπισης τρομοκρατίας κτλ. Το δεύτερο είναι να υπάρχουν ισχυρότερα σύνορα με την ενίσχυση της Frontex κτλ. Και τρίτο μπαίνει το θέμα της εφαρμογής του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου που έχει και 30.000 με την καταστάσεις. Δηλαδή, πια σταγό και κούρευτο σε σχέση με αυτό που εμείς θα θέλαμε. Το παίρνει το θέμα ο Αυστριακός, που η Αυστρία είχε κλείσει τα σύνορα 2-3 φορές και είχε και καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γερμανός είναι. Αυστριακός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Τελειώσαμε. Παρακαλώ τον πρόεδρο να κάνει το κλείσιμο. Να ρωτήσουμε τον πρόεδρο. Θα λύσει το μεταναστευτικό με την ερώτησή σας. Εντάξει. Παρακαλώ. Κύριε Μαριάμου, είμαι όλη την εκτίμηση που σας έχω. Μιλήσατε για πολλές χιλιάδες. Πολύ φοβάμαι ότι κάποια εκατομμύρια, όπως είπε και η κυρία. Το θέμα δεν είναι ότι έχουμε, κατά την άποψή μου, που και βλέπουμε στους δρόμους πάρα πολλούς μουσουλμάνους. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι πανδική. Και το δράμα και η άγνοια της Ευρώπης είναι η εξής. Ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτοί ζουν στο 1933. Μας χωρίζουν 6 αιώνες. Εμείς θέλουμε ξόρι και καλά να τους φέρουμε σε 28 αιώνα, μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αποδίωση. Πόσο λένε δηλαδή. Ωραία. Άκουσα την άποψή σας, μια κουβέντα μόνο. Εάν δεν ξέρω αν έχετε πάει σε ευρωπαϊκές χώρες, αν έχετε μιλήσει με την νεολαία, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, είναι Άραβες κτλ. Μιλάω εγώ, είχα πολλούς φοιτητές και στο Βέλγιο κτλ. Πρέπει να δούμε μια σειρά θέματα που έχουν σχέση με το πώς αυτός ο πληθυσμός που είναι εδώ ή στην Ευρώπη, γιατί εδώ είναι πολύ λιγότεροι αναλογικά σε σχέση με αυτούς που είναι στην Ευρώπη, θα έχουν μια ένταξη στην κοινωνία, θα έχουν μια συμμετοχή ή αν δεν τους αρέσει θα φύγουν. Αυτά είναι θέματα που συζητούνται και από εμπάση περιπτώσει είναι στο τραπέζι. Το είπαμε. Το μοντέλο θα είναι το ευρωπαϊκό, το ελληνικό και από εκεί και πέρα θα προσαρμοστεί ο καθένας. Τις ιδιαιτερότητες του σε ορισμένα θέματα μπορεί να τις έχει.
Το είπαμε από την αρχή. Ευχαριστώ για την παρέμβαση και νομίζω ότι ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος θα κλείσει. Ευχαριστούμε. Όλους σας ευχαριστούμε και αυτούς που μας ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Μαριά για την εξαιρετική ομιλία του. Όλους εσάς που κάνατε τον κόπο και ήρθατε εδώ και φυσικά όσοι μας παρακολουθήσανε στο διαδίκτυο από το Zoom και από το YouTube. Αντιλαμβάνομαι τις αγωνίες όλων, τις ανησυχίες που υπάρχουν. Όλοι βιώνουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί από την Ελλάδα. Πρέπει να λυθεί συλλογικά από την Ευρώπη. Ενδεχομένως να εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς. Υπάρχουν ωραίες προτάσεις, όπως αυτό μας είπε ο κ. Φενέφος, ο οποίος θα μπορούσε να λυθεί το θέμα. Εγώ θα σας μιλήσω σε ένας άνθρωπος ο οποίος στη στρατιωτική μου καριέρα αντιμετώπισα σε πολλές φάσεις της διοικήσεώς μου μετανάστες. Σαν διοικητής μονάδος στον Εύρο, όπου είχα 20 χιλιόμετρα πρόσθετη όρια τοποθεσίας και κάναμε αποτροπή. Το πώς το κάναμε δεν θέλω να μιλήσω, γιατί μας ακούν και άλλοι και μπορούν να πούνε ότι διαπράττουν και παρανομίες. Εγώ εκτελούσα διαταγές και σας πληροφορώ ότι δεν μπαίνανε μετανάστες. Γιατί φυλάγανε στρατιώτες στα σύνορα. Δεν τα φύλαγε Frontex, ο Αυστριακός, ο Σουηδός, που αδιαφορεί και βαμπού στην Ελλάδα. Σου λέει πού να φτάσουν. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Δεύτερον, στα νησιά που υπηρετούσα και σαν επιτελάρχης της ΣΑΜΟ, σαν υποδιοικητή στοιχείο, πάλι είχαμε λαθρομετανάστευση. Κάνανε προσπάθειες, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο παραδείγματος χάρη. Από το Τσεσμέ απέναντι είχαμε ένα ραντάρ που βλέπαμε και τη σαρδέλα που πηδούσε στο Τσεσμέ, όχι στη μέσο της θάλασσας. Βλέπαμε ότι ξεκινάγανε 5 βάρκες από εκεί. Λοιπόν, το λιμενικό από τα 3 σκάφη είχε ένα. Τα άλλα 2 λέει χρειάζονται, ξέρω εγώ, συντήρηση, κάποια ανταλλακτικά τα οποία πόσο στην ευχή κάναν τα ανταλλακτικά από μια μηχανή. 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ για ένα σκάφος. Κι όμως πάντα ήταν ένα σε λειτουργία και ποτέ 2 και ποτέ 3. Άρα λοιπόν, πού πήγαινε το λιμενικό? Σε 1-2 βάρκες. Οι άλλες περνάγανε την μέση γραμμή, λοιπόν. Και φτάνανε, ξέρανε, και φτάνανε στο φυλάκι της Αγίας Ελένης, λοιπόν, και καθόταν από κάτω και μας κούνωσαν το χέρι να τους περιλάβουν. Αν περνούσαν και τους σταματούσε κάπου αυτό, περνούσε λίγο τη μέση γραμμή και σχίζανε τη λαστιχένια βάρκα και έπρεπε το λιμενικό μας να τους πει συλλέξει. Αλλιώς θα κατηγορούμασταν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Στο βιβλίο που βγάλαμε εδώ στο ΕΛΙΣΜΕ το 2017, Ανατολική Μεσόγειος παρόν και μέλλον, είχα την τιμή να γράψω για τη Μέση Ανατολή, για το Ισλάμ, πώς λειτουργεί και για το μεταναστευτικό ζήτημα. Εκεί λοιπόν, μελετώντας μία μελέτη ενός Βρετανού καθηγητή, έλεγε το εξής που μου έκανε εντύπωση. Οι προσφυγικές ροές, λέει, είναι σαν το νερό που ψάχνει να βρει τη σχισμή. Θα περάσει τελικά οπουδήποτε. Και είχε ένα παράδειγμα που μου έκανε εντύπωση, γιατί το έχω γράψει στο βιβλίο. Είχαν κλειστεί τα σύνορα, αυτό ήταν, υπήρχαν δηλαδή κάποιες δυσκολίες να περάσουν από το Αιγαίο, από τη Μεσόγειο κλπ. Από πού περάσανε, λέτε? Από τον Βόρειο Πόλο και μπήκαν στη Σουηδία. Περάσαν τη Ρωσία, μιλάμε για ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή. Πήγανε στη Ρωσία, τους οδηγήσανε στο βορρά και περάσανε από πάνω. Δηλαδή, το αντιλαμβάνεστε, το λέει και ο Βρετανός αυτό. Λοιπόν, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Επαναλαμβάνω, αφού γκράζομαι και καταλαβαίνω τις αγωνίες σας και λίγο την ένταση που δημιουργήθηκε μερικές φορές εδώ, είναι λογικό διότι βιώνουμε. Θέμα δεν κυβερνάμε μέσα. Αλλά το θέμα. Σε σπάσατε στο γύρο Μαριά. Δεν κυβερνάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, εντάξει, για να ακουστεί. Ναι, μιλάει. Και εμείς μιλάμε και το δείχνουμε. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν είχα καμία κυβερνητική θητεία, ούτε κυβερνητική στήριξη σε κόμμα. Εγώ ήμουν το 2000 εκλέθηκα συνεργαζόμενος με τους ΑΝΕΛ το 2012, αφού είχαμε κάνει την περιοδία με τον Μίκη Θεοδωράκη και τη Σπίθα σε όλη την Ελλάδα και αφού είχαμε βοηθήσει και στη Β' Αθήνας στην περιφέρεια. Εν συνεχεία ως βουλευτής συνεργαζόμενος με τους ΑΝΕΛ ήμουν το 2012-2014. Το 2014 παρέδωσα την έδρα μου, παρετήθηκα και μπορεί να μην εκλεγόμουν και εκλέχθηκα ευρωβουλευτής το 2014 και όταν άρχισε τις μνημονιακές κολοτούμπες η ΑΝΕΛ, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2014, το 2015 έγινε εξουσία, τους ήμουν απέναντι και τους έκανα κριτική.
συνεχόμενη. Στις 20 Φεβρουαρίου, στη συμφωνία της 23 Φεβρουαρίου και του κυρίου Βαρφάκη, έχει σημασία. Ήμουν από τους πρώτους που είπα τι γινότανε και βέβαια για το δημοψήφισμα. Αυτά, κατά την έννοια αυτή, όχι μόνο η κυβέρνηση, ήμουν απέναντι σε και σε αυτή την κυβέρνηση, όπως και στις άλλες μνημονιακές κυβερνήσεις. Σε κάθαρα πράγματα, αυτά είναι δεδομένα, επειδή καμιά φορά ακούγονται και το κύριο Σκαλό είναι ένα δημοσίως τώρα καταγράφω το κύριο και έχει μια μεγάλη αξία αυτό. Πολύ ωραία. Συγγνώμη, εντάξει. Να μην κάνουμε τη συζήτηση και να μην προσωποποιούμε τα θέματα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο όλοι το αντιλαμβανόμαστε, το βιώνουμε όλοι. Θα κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορεί, αν μπορεί η κυβέρνησή μας, η Ευρώπη, να το επιλύσει. Υπάρχουν προτάσεις, αρκεί να υπάρχει θέληση. Υπάρχει θέληση. Θα έχετε διαβάσει ότι πολλές φορές ακούμε διάφορα αυτό το πάνω σχάρι. Ένα παράδειγμα σας πω, το βιβλίο του Καλέργη που μιλάει για τον Γύρο Αφρικά και ούτω καθεξής. Πάντε το μέσα, θα δείτε ότι κάπου έχει δώσει αλητείας. Λένε ότι θα το εφάρμοζε τότε στην Ευρώπη. Βγήκε ο Χίτλερ και του τα άκουψε αυτά. Επάσπιδος, επανέρχονται μετά από 100 χρόνια. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί έχουμε εξαντλήσει τον χρόνο. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την πρώτον εσάς που ήρθατε εδώ και όλους αυτούς που μας παρακολουθήσαν στο διαδίκτυο, να πω ότι το ΕΛΙΣΜΕ συνεχίζει κάθε φορά, κάθε Τετάρτη, να έχει μία διάλεξη, μία εσπερίδα. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι με τις απορίες, με τις ερωτήσεις σας και με τις τοποθετήσεις σας όπου απαιτείτε. Και εις ανάμεση αυτής της ωραίας διάλεξης σας, κύριε καθηγητά, εμείς βλέπετε είμαστε οι μόνοι που δίνουμε και δώρα. Είναι τα βιβλία που κάνει το ΕΛΙΣΜΕ, τα οποία τα κάνει με μια δωρεά κάποιου ανθρώπου που δίνει ένα μικρό ποσό και εμείς το μετατρέπουμε σε βιβλία, το δίνουμε σε βιβλιοθήκες, στις διάφορες υπηρεσίες, στα γενικά επιτελεία κλπ. Βαλκανικές προοπτικές, ο κ. Λουδούμης και γράφει και επιμελείται το βιβλίο, σας το παραδίδουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τις ευχαριστίες μας. Έχουμε και σακούλα, να μην σακούλα. Λοιπόν, και σας ευχαριστούμε και προσβλέπουμε σε κάποια άλλη ομιλία σας, ίσως με καλύτερες συνθήκες στο μεταναστευτικό, θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτή την ευχή. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας. Την άλλη Τετάρτη σας περιμένουμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Έχουμε δύο καθηγητές, τον κύριο Ιφαντή και τον κύριο Τριανταφύλου, που έχει κάνει και στην Τουρκία, θα μας μιλήσουν για την εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας και την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, παρόλο που την Τουρκία υποτίθεται ότι τη μελετάμε χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν την έχουμε μελετήσει τόσο καλά, διότι βλέπουμε ότι η Τουρκία μας μελετάει και εφαρμόζει μια πολιτική την οποία εμείς ακολουθούμε, μια πολιτική η οποία θα την έλεγε κατευνασμό να μιλήσω σαν γεωπολιτικός, που ο κατευνασμός σήμερα με τη γεωπολιτική καθηγητά, το ξέρετε, είναι χρήσιμος για μικρόχρονικο διάστημα μέχρι να προετοιμαστείς να αντιμετωπίσεις τον αντίπαλο. Δυστυχώς εμείς τρεις, τέσσερις δεκαετίες κατευνασμό, αντιλαμβάνεστε ότι φτάνουμε στο επίπεδο της φιλανδοποίησης, για να μην πω στο επίπεδο του προτεκτοράτου, για να μην πω στο επίπεδο του βιλαετίου που θέλει να μας κάνει η Τουρκία για να ορίζει και τους κυβερνήτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους σας. Yes.